Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή, όπως και κάθε Τετάρτη, που έχει καθιερωθεί πλέον. Είμαστε και πάλι μαζί για να δούμε την επικαιρότητα, να θίξουμε διάφορα θέματα που αφορούν την περιοχή μας, τον νομό μας, την περιφέρειά μας γενικότερα. Έχουμε και σήμερα έτσι διάφορα θέματα τα οποία θα θίξουμε. Θα έχουμε λίγο πιο μετά τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Παυλίδη. Θα έχουμε το οποίο θα συζητήσουμε για θέματα ανάπτυξης όσον αφορά για το ΕΣΠΑ. Θα έχουμε τον κύριο Τσαπέκο για να μιλήσουμε λίγο για τα φάρμακα, για την υγεία κτλ. Θα έχουμε επίσης και τον κύριο Αμυρίδη, ο οποίος είναι Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να δούμε τι μελγενέστε εν ώψη της, όχι μόνο της θερινής σεζόν, αλλά γιατί όχι και της χειμερινής σεζόν. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει εδώ ορισμένα θεματάκια, τα οποία θα, ως συνήθως, διαβάζουμε στην αρχή, μέχρι που να έχουμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Λοιπόν, διαβάζω εδώ: Πανελλαδική απεργία ΔΕΔΗ και δημοσίων υπαλλήλων ΟΤΑ. Λοιπόν, Πανελλαδική ημέρα κατάληψης όλων των δημαρχείων ορίστηκε η 5η, 28 Ιανουαρίου 2016, με απόφαση της ΠΟΕ ΟΤΑ, αλλά και άλλων υπηρεσιών των ΟΤΑ. Γκαράζ, καπή, παιδική σταθμή. Από τις 10 το πρωί λοιπόν έως και τις 2 το μεσημέρι. Την ημέρα αυτή κινητοποίηση θα πραγματοποιήσουν οι δημοτικοί υπάλληλοι στην Κομωτινή. Όμως το Δημαρχείο της πόλης θα παραμείνει ανοιχτό και θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας. Ο αγώνας των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι κατά των νέων αντιλαϊκών μέτρων του τρίτου μνημονίου που στοχεύουν, όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, στην περαιτέρω μείωση των αποδοχών, στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, την περικοπή των συντάξεων και πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των ΟΤΑ. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο θέμα που αφορά και τις τηλεοπτικές άδειες. Με βάση τις πληροφορίες της εφημερίδας Έθνος, τις οποίες επιβεβαίωσε ο κύριος Νίκος Βούτσης, η τροπολογία θα προβλέπει ότι η αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας, Νίκου Παπά, για τον καθορισμό του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών θα μεταφερθεί στη Βουλή. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχε προκύψει αδιέξοδο στη διάσκεψη των Προέδρων, καθώς δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των 4/5 για τα νέα μέλη του ΕΣΟΡΟΥ. Χθες ο Νίκος Βούτσης εκτίμησε πως μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου το θέμα θα έχει λήξει, ενώ επισήμανε πως πιθανότατα στο κείμενο της τροπολογίας δεν θα προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των τηλεοπτικών αδειών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής θα απέκλειε το ενδεχόμενο, αν υπάρχει βούληση από τα άλλα κόμματα, να γίνει ο σχετικός διάλογος πριν από την κατάθεση τροπολογίας την Παρασκευή, προκειμένου να εξευρεθεί συνενετική λύση. Το νέο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο που επιθυμεί, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Παπάς, είναι να έχει 9 μέλη αντί 7, να έχει περισσότερα δηλαδή. Βέβαια, αυτό και αν μπορέσει να γίνει, θα πρέπει να υπάρχει η πλειοψηφία των κομμάτων, 4/5, και είναι λίγο δύσκολο, δεν μετράει δηλαδή ο αριθμός των βουλευτών εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να βρεθεί μια λύση για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Σχέδιο ΣΟΚ, λέει, για τείχος στα Σκόπια. Μυστικό σχέδιο αποκλεισμού της Ελλάδος που προβλέπει σφράγισμα των συνόρων της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με τη χώρα μας φέρεται να επεξεργάζεται η Κομισιόν προκειμένου να περιορίσει τη ροή προσφύγων προς τις χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία. Το εξυφαινόμενο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόδωσε η διαρροή επιστολής του Ζανγκ Κλοντ Γιούγκερ προς τον Σλοβαίνο Πρωθυπουργό, αποσπάσματα της οποίας δημοσίευσαν στι διάφορες ιστοσελίδες. Λοιπόν, πολλές φορές από την εκπομπή αυτή έχουμε επισημάνει
αποκαλυπτικά ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει να μεταλλάσσεται σε ένα κλειστό κλαμπ ισχυρών κρατών και δυστυχώς για την Ελλάδα ο μεγάλος εθνικός κίνδυνος πια πέρα από, από το οικονομικό ξεπούλημά της είναι η ερήμωση της καθώς οι νέοι επιστήμονες φεύγουν, ο πληθυσμός γυράσκει και υπάρχει υπογεννητικότητα. Έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα απέραντο στρατόπεδο προσφύγων και αν κλείσουν τα σύνορα οι άλλες χώρες και αποφασιστεί ότι τα σύνορα της Ελλάδος δεν είναι και σύνορα Ευρώπης, τότε κινδυνεύει ο τόπος μας με άμεση πληθυσμιακή αλλίωση και με πάμπολες άλλες συνέπειες. Σήμερα ο Υπουργός κύριος Μουζάλας ήταν κάπως ανήσυχος για τα παιχνίδια που των δήθεν εταίρων μας. Πάμε σε μια άλλη είδηση. Σε αύξηση των ορών, είναι γνωστό αυτό, αποκλεισμού της Εγνατίας Οδού προχωρούν οι αγρότες περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υλοποιώνουν τις αποφάσεις των συντονιστικών τους οργάνων όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των περιοχών που συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τα σχέδια της κυβέρνησης ασφαλιστικό και φορολογικό. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε ήδη το βράδυ της Τρίτης και θα συνεχιστεί και σήμερα και την Πέμπτη εξετάζεται το άνοιγμα των μπλόκων προκειμένου, την Πέμπτη μάλλον εξετάζεται το άνοιγμα των μπλόκων προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω έναν προβληματισμό εδώ. Ο προβληματισμός μου είναι ο εξής. Εάν λάβω υπόψη μου τα μεγάλα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας τα οποία διωγγώνουν τις κινητοποιήσεις, εάν λάβω υπόψη μου το ότι οι αγρότες στην Ελλάδα είναι 350.000 περίπου και αυτοί που έχουν βγει στους δρόμους είναι περίπου 15.000, πέρα το ότι κάποιοι έχουν αφήσει τα τρακτέρ τους εκεί και βρίσκονται στα καφενεία, εμένα με προβληματίζει αυτό. Έχω ένα ερωτηματικό. Τώρα, αν το έχετε κι εσείς, μπορείτε να το επεξεργαστείτε. Εάν δεν το έχετε, με προβληματίζει όλη αυτή. Και αυτό που με προβληματίζει ακόμη περισσότερο είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, μιλούν συνεχώς, αντί να δώσουν έμφαση περισσότερο στα προβλήματα που έχει το νομοσχέδιο ή που αφορούν αυτούς τους ίδιους, μιλούν εναντίον της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι η αντιπολίτευση η οποία κόπτεται για τους αγρότες, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο Θεοδωράκης, όλοι αυτοί, τον Αύγουστο ψήφισαν, ας πούμε, το τρίτο μνημόνιο. Όλοι μαζί το ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο και με την προϋπόθεση να εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή, τι παιχνίδια παίζονται. Εφόσον ψηφίσατε όλοι μαζί αυτό το τρίτο μνημόνιο με την προϋπόθεση να εφαρμοστεί, γιατί αντιδράτε, γιατί κόπτεστε για τους αγρότες, αφού εσείς το ψηφίσατε. Εντάξει, πιθανόν να μας περνάτε και για ηλίθιους. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Οι αγρότες αποφάσισαν, λέει, να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, αρνούνται να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς, εάν δεν αποσυρθεί το προσχέδιο νόμου για το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Τους δρόμους, είπαμε, τους κλείνουν, είναι ένα δεύτερο, πάση περιπτώσει, να μην συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα, το έχετε χιλιοακούσει και κάπου έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε. Λοιπόν, σύσκεψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα στον Εύρο. Σύσκεψη εργασίας με σκοπό την διαχρονική αποτίμηση αναφορικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα της ευρύτερης λεκάνης απορίας στον Εύρο προκάλεσε στην Αλεξανδρούπολη ο Περιφερειακός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης. Θα το ρωτήσουμε στην ερώτηση στη συνέχεια. Ιδιαίτερο σημείο
προβληματισμού πρόκλησης της συνάντησης της Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί βέβαια ότι στις ίδιες περιοχές που διαπερνούν οι ποταμοί Εύρος, Άρδας και Ερυθροπόταμος, οι πιέσεις και τα προβλήματα από την εκάστοτε ανωδική στάθμη των υδάτων εδώ και δεκαετίες επαναλαμβάνονται στα ίδια περίπου σημεία. Οι δε τεχνικές λύσεις που εφαρμόζονται διαχρονικά βασίζονται στο ίδιο σκεπτικό με το δεδομένο ύψος αναχωμάτων που τα καθιστούν ευάλωτα. Να μην διαβάσουμε παρακάτω. Λοιπόν, οι 5 πρωτεύουσες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Το σχεδιαζόμενο έργο των υποδομών φυσικού αερίου στις πόλεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απασχόλησε συνάντηση Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Θόδωρο Κιτσάκου και συνεργάτες του στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τόσο ο σχεδιασμός όσο και επιμέρους προβλήματα εφαρμογής του. Λόγω των ιδιαίτερων μορφολογικών χαρακτηριστικών, η Περιφερειά ζήτησε τη μέγιστη ένταξη του τεχνικά είναι εφικτή, την μέγιστη ένταξη που τεχνικά είναι εφικτή. Ειδικότερα αποφασίστηκε η ένταξη πλέον των 5 πόλεων που συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιαζόμενο έργο και της πόλης της Ορεστιάδας χωρίς συνδετήριο αγωγό αλλά με σύστημα σε κτλ. Ανοιχτές είναι και οι προοπτικές για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή στο μέλλον. Νομίζω ότι εδώ δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Ο αγωγός αυτός, πέρα από τις θέσεις εργασίας που θα προκύψουν, προκύπτουν και άλλα ζητήματα που προς όφελος της χώρας μας. Αξιοποιεί το νέο ΕΣΠΑ η Ιατρική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υποδομές που λείπουν από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και ειδικότερα από την Ιατρική Σχολή επιδιώκει να δημιουργήσει διοίκηση εκμεταλλευόμενη το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Έτσι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση υπό τον τίτλο «Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνολικού προλογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ». Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Περιφερειάρχη. Κύριε Περιφερειάρχη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Τα γνωστά. Γνωστά. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην καθιερωμένη μας πια εκπομπή τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Γιώργο Παυλίδη, για να συζητήσουμε μαζί του επίκαιρα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιφερειάς μας. Και ξεκινώ. Κύριε Παυλίδη, πολλής λόγος γίνεται για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του ΕΣΠΑ της παρελθούσης περίοδου. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται και ποια είναι αυτά, όπως επίσης ποιο είναι το ποσοστό απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων? Καταρχήν πρέπει να τονίσω ότι ο ίδιος διακρίνω καθαρά ανάμεσα στον ανάπτυξη και ανάμεσα στον όρο έργα. Μάλιστα. Οποιοςδήποτε κατάλογος έργων δεν φέρνει από μόνος του την ανάπτυξη. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό προς κάθε κατεύθυνση. Η περιφέρεια εκείνο που χρειάζεται είναι η φυγή από την διαρθρωτική αδράνεια, μια διαρθρωτική αδράνεια στην οποία έχει περιπέσει εδώ και αρκετά χρόνια και πρέπει στην κυριολεξία να αλλάξουμε πορεία. Αυτό το επιχειρούμε συστηματικά, οργανωμένα, στοχευμένα. Έχουμε καταγράψει όλα τα μειονεκτήματα, έχουμε καταγράψει τις αιτίες που γέννησαν αυτή την πτώση και μιλάω για πτώση όχι τυχαία. Αν σκεφτείτε ότι ήμασταν κάτω από τη 10η θέση ή στις 10 πρώτες θέσεις στο ΑΕΠ και σήμερα είμαστε από το 13 και μετά στην τελευταία θέση, όλα αυτά έχουν αιτίες. Μάλιστα. Όλα αυτά καταγράφηκαν. Όσον αφορά για τα λεγόμενα μεγάλα έργα, τα μεγάλα έργα έγιναν σε αρκετό βαθμό. Η περιφέρειά μας έχει αρκετές υποδομές. Mm. Με το περασμένο πλαίσιο, κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο έργο δεν χρηματοδοτήθηκε το Αρδάνιο Μάνδρα, το οποίο όμως δυστυχώς και Μάνδρα Ψαθάδες, η Εγνατία Οδός που το υλοποιεί, δεν το προχώρησε με τους ρυθμούς οι οποίοι θα ήταν ικανοποιητικοί για να τελειώσει. Είναι ένα ζήτημα για μας, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εμάς,
το οποίο έχει γίνει η κυβέρνηση. Στο πρόγραμμα το οποίο έληξε, το οποίο τελείωσε, η απορρόφηση έφτασε στο 116%, που όμως πρέπει να παρατηρήσω ότι το 100% δεν αντιστοιχούσε με το αρχικό ποσό, γιατί η Ελλάδα δεν είχε να πληρώσει την δική της συμμετοχή, μάλιστα, όπως προβλεπόταν, την εθνική συμμετοχή, αλλά αντιστοιχήθηκε με το 100% των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Μάλιστα. Απορροφήθηκαν 475 εκατομμύρια, χάρη στη μεγάλη προσπάθεια, υπερπηδήθηκαν και υπερνικήθηκαν τα εμπόδια τα οποία υπήρξαν μέσα στο 2015, μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, με capital controls, με δυσπιστία των εργολάβων, με αποχή των εργολάβων πολλές φορές, με δηλώσεις διακοπής των εργασιών και με όλα αυτά. Παρά τα αυτά όμως, κλείσαμε το πρόγραμμα χωρίς απώλειες. Η στόχευση την οποία έχουμε για το 2014-2020. Ναι, λέω παρακάτω ποιος είναι ο σχεδιασμός της περιφέρειας για το άμεσο μέλλον, όσον αφορά την ένταξη νέων μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Η στόχευση που έχουμε είναι η πλήρης απελευθέρωση της περιφέρειας από τα κλειστά σύνορα. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Για παράδειγμα, όλοι οι κάθετοι άξονες πρέπει να ολοκληρωθούν και να φέρουμε στον κάθετο ο οποίος ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και φτάνει μέχρι το Βόρειο Εύρο. Διεκδικούμε την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου, ένα τεράστιο έργο που θα μειώσει το κόστος μεταφοράς στο 50% και θα αυξήσει την ταχύτητα μετακίνησης κίνησης του σιδηροδρόμου στα 160 χιλιόμετρα. Ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί, είναι ο δρόμος Δράμα-Καβάλα μέσα από τον Ε61, που θα αλλάξει την πορεία της Δράμας, η οποία βρίσκεται σε απομόνωση και σε αποκλεισμό σήμερα. Ένα σημαντικό έργο είναι το άνοιγμα του δρόμου του κάθετου άξονα από την Ξάνθη, που ήδη είναι στον αέρα και έχει δύο προσκλήσεις γύρω στα 40 εκατομμύρια, αναμένεται και μια μικρότερη για να ανοίξει ο δρόμος αυτός, ο οποίος είναι συμφωνημένος διακρατικά. Άλλα σημαντικά έργα που τα οποία διεκδικούμε είναι από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και μιλάμε για τα αρδευτικά, αν και εκεί υπάρχουν σοβαρές περιβαλλοντικές δυσκολίες και δικαστικές παρέμβασεις ενδιαμέτρου και αρνήσεις ακόμη και από το Υπουργείο σε ό,τι αφορά τον Κομψάτο, κάτι που προσπαθούμε να το ανατρέψουμε, γιατί δυστυχώς το βρήκαμε κολλημένο. Υπάρχει όμως, και γίνεται το σημαντικό, να μην σταθούμε στα έργα υποδομής, γιατί κατά την άποψή μου είναι λάθος. Τα δύο μεγάλα λιμάνια θα πρέπει να απελευθερωθούν, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το λιμάνι της Καβάλας και δευτερευόντως τα υπόλοιπα λιμάνια θα πρέπει να απελευθερωθούν από το ΤΑΙΠΕΔ. Σήμερα είναι στην ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ, όπως είναι και δεκάδες άλλα κίνητα στην περιφέρεια. Αυτό πού οδηγεί? Οδηγεί στην αδυναμία να παρέμβουμε. Εμείς δεν μπορούμε, δεν δικαιούμαστε, δεν νομιμοποιούμαστε να βάλουμε χρήματα της κοινωνίας, της περιφέρειας, σε ένα σημείο που αύριο αυτό θα εκποιηθεί υπέρ τρίτου και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει η αντιστοίχηση ανάμεσα σε αυτό το οποίο θα γίνει εκεί και σε αυτό που τελικά θα επιτευχθεί και αν υπάρχει και το τελικό αποτέλεσμα. Όμως όλο αυτό το σύστημα των μεταφορών το επιδιώκουμε. Εκείνο που γενικά όμως έχουμε ιεραρχήσει είναι μέσα στο νέο πλαίσιο να φύγουμε από την αδράνεια. Γι' αυτό το λόγο αναδιαρθρώσαμε τους στόχους του προγράμματος. Είδαμε ότι στον τομέα, για παράδειγμα, το μεταποιητικό, δεν θα έχουμε γρήγορους ρυθμούς. Και αυτό το διάστημα δουλεύουμε ο ίδιος και κάποιοι από τους συνεργάτες μου για να συγκροτήσουμε την ταυτότητα της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια. Δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένη. Και το τονίζω πάλι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένη. Το πόσες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν είναι γνωστές. Αυτές οι οποίες έκλεισαν, αυτές οι οποίες είναι σε πτώχευση, αυτές οι οποίες είναι δυνάμενες να επαναλειτουργήσουν εντός, εκτός των 6 ΒΠΕ ή των ΒΙΟΠΑ, δεν τις γνωρίζει κανείς. Και όλο αυτό επιχειρούμε να το επανασυγκροτήσουμε. Στον τομέα των υπηρεσιών έχουμε αλλάξει τελείως πορεία. Έχουμε βάλει τον τουρισμό μπροστά, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε γρήγορα έσοδα. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα όμως. Δεν έχουμε ιδιωτικές υποδομές. Δεν έχουμε στις παραλίες μας εκείνες υποδομές που θα πρέπει να φιλοξενήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε
και δεν υπάρχει σημείο υποδοχής. Βλέπετε, ας πούμε, στο φανάρι χιλιάδες ανθρώπους το καλοκαίρι. Έτσι. Και οι υποδομές είναι ελάχιστες. Όχι μόνο οι υποδομές οι ξενοδοχειακές, αλλά και οι υποδομές υγείας και οι υπόλοιπες. Δεν ισχύει μόνο για το φανάρι. Και η περιοχή της Μαρόνιας είναι, που έχει αρχαιολογικούς χώρους και τα λοιπά, που μπορούσε να επισκεφθεί κάποιος. Είναι τελείως αναξιοποιητά. Ακούστε με. Και για εκεί έχουμε ολοκληρωμένο προγραμματισμό. Η περιφέρεια ήταν μια σκέψη, μια δική μου. Από τότε που ήμουν ο Μάρχης στην Άνθη, ήθελα να υπάρξει μια κινητοποίηση πάνω στην αρχαία Εγνατία οδό. Δημιουργήσαμε λοιπόν στα πλαίσια της συγκρότησης πολιτισμικής ταυτότητας και στα πλαίσια και της στόχευσης η περιφέρεια να μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό Αριστείας, μια οργανωμένη, έναν οργανωμένο χώρο ένθεν και ένθεν της αρχαίας Εγνατίας αλλά και της νέας Εγνατίας οδού, με αντικείμενο τον πολιτισμό. Ένας από τους στόχους τους οποίους έχουμε σε εκείνη την περιοχή είναι η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων μέσα από έναν δρόμο ο οποίος μελετάται εδώ και αρκετά χρόνια και ο οποίος ακόμη και ως προς τη μελέτη, ως προς το τέλος και την απόλυξη στην πλευρά του Εύρου έχει μια σειρά από προβλήματα. Μες. Εκεί θα ενταχθούν έργα στην περιοχή των Φιλίππων, στην περιοχή της Καβάλας και των Φιλίππων, στην περιοχή της Δράμας, στην περιοχή της Ξάνθης, στην περιοχή της Ροδόπης, στην περιοχή του Εύρου και με κάποιες διευρύνσεις της τάξης των 50 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, επιτέλους για να αποκτήσουμε μια νέα πολιτισμική ταυτότητα και ένα ενιαίο χώρο πολιτισμικής αναφοράς. Είναι μέσα στο νέο ΕΣΠΑ και αυτό. Στοχεύουμε πει μια σειρά από πράγματα. Και να σας πω ότι η περιφέρειά μας πρωτοπορεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και μη φανεί σε κανέναν υπερβολικό αυτό. Είμαστε στην κομισιόν. Το πιστεύω αυτό. Εγώ προσωπικά το πιστεύω, κύριε Περιφερειάρχη, γιατί ξέρω ότι είστε πάρα πολύ δραστήριος. Κύριε Μαλούς, ήμασταν στις 18 Νοεμβρίου στην κομισιόν και παρουσιάσαμε σε κορυφαία στελή την νέα ΡΙΣ3. Και αυτό που κάναμε εδώ, και πρέπει να πω και να ευχαριστήσω τους συνεργάτες, τη διαχειριστική αρχή, αλλά και να ευχαριστήσω και το Διεθνές Κέντρο, το Joint Research Center από το Ισπανίας, οι οποίοι μας συνέδραμαν και σε μεγάλο βαθμό με εξέχον επιστημονικό προσωπικό για να συνδέσουμε την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και εδώ θέλουμε την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών και να κάνουμε βήματα μπροστά. Είναι πάρα πολλά όμως για να τα πούμε με δύο κουβέντες. Ναι, ναι. Εκείνο που υπάρχει ως στόχος είναι η περιφέρεια να έχει διακριτά βήματα ανάπτυξης. Εκείνο που υπάρχει ως στόχος είναι ο αγροτικός τομέας να πάρει μπροστά. Ο αγροτικός τομέας που σήμερα υποφέρουν οι άνθρωποι μας σε έναν τόπο με μεγάλες δυνατότητες είναι ότι είναι ασύνδετος, δεν είναι δομημένος, είναι ανυποστήρικτος. Αυτό όλο πρέπει να το κινήσουμε, να βοηθήσουμε, να τον αγαπήσουμε. Επίσης πρέπει να σταματήσει και κάτι άλλο. Η φυγή των επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Δεν μπορούν όλοι να φεύγουν από εδώ και να μην εγκαθίστανται νέες επιχειρήσεις γιατί έχει άλλες φορολογικές δυνατότητες η γειτονική παροχή, η γειτονική Βουλγαρία. Αυτός είναι αθέμητος ανταγωνισμός στο τέλος. Σωστά. Σωστά. Εμείς ευχόμαστε βέβαια, κύριε Περιφερειάρχα, οι συνεργάτες σας να είναι δραστήριοι σαν και εσάς και να γίνουν και περισσότεροι μάλιστα. Θα μπορούσατε να μας κατατοπίσετε κατά πόσο υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, βέβαια είπατε κάποια πράγματα εδώ, είτε εγχώριους είτε από τις γειτονικές χώρες, όπως είναι τα Βαλκάνια παραδείγματος χάρη, για επενδύσεις στην περιφέρειά μας, υπάρχουν τέτοιες, υπάρχει ενδιαφέρον? Κοιτάξτε, θα πρέπει να τονίσω ότι αν θέλουμε μια μορφή σε ανάπτυξη, πρέπει να είναι εκείνη η ανάπτυξη η οποία είναι δεμένη με τον τόπο. Μάλιστα. Να μην είναι ανάπτυξη τύπου φασόν που έφευγε, η χερόδες στην κυριολεξία, και να είναι ανάπτυξη που να είναι βαθιά ριζωμένη. Μια τέτοια μορφή ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη στον χώρο του τουρισμού. Πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον. Όμως μην λησμονείτε καμιά στιγμή ότι η Ελλάδα ακόμη έχει ένα επισφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον και έχει και ένα δύσκολο φορολογικό καθεστώς. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Σωστά. Πρέπει να διορθωθούν. Παράτα αυτά όμως υπάρχει ενδιαφέρον. Και πρέπει εδώ να τονίσω και κάτι άλλο. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει φιλέτα, εξαιρετικά φιλέτα σε αρκετά σημεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της κοινωνίας. Αλλά επιτέλους πρέπει να πάρει μπροστά. Έτσι ακριβώς.
Πώς εξελίσσεται η συνεργασία με την Βουλγαρία και την Τουρκία σε σχέση με τα νερά του Εύρου, θα ήθελα να σας ρωτήσω εδώ, με τις πλημμύρες που προκαλούνται, και με την ευκαιρία να ρωτήσουμε ποια είναι η εξέλιξη των αντιπλημμυρικών έργων. Στα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία ήταν ένας τεράστιος όγκος και που κανείς δεν πίστευε ότι θα τα τελειώναμε με τόσα γραφειοκρατικά εμπόδια, είναι χαρακτηριστικό ότι τον Οκτώβριο δεν είχαμε άδειες για να πάρουμε χώματα. Μάλιστα. Καταφέραμε όμως πάνω από 155 ρήγματα να τα κλείσουμε. Σε τρία σημεία ήσαν οι μετελή τα έργα. Ένα σημείο είναι στον Άρδα, ένα σημείο είναι στο Ε9 που λέμε εμείς, πίσω από την Ορεστιάδα, γιατί τα έχουμε μάθει σημείο-σημείο πια. Δεν υπάρχει σημείο που να μην το ξέρουμε. Και ένα σημείο είναι στην περιοχή του Σουφλίου. Εκεί δεν είχαν ολοκληρωθεί τα έργα, γιατί υπήρχαν εγκρίσεις οι οποίες καθυστέρησαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Ήταν τα μόνα σημεία στα οποία με την τελευταία πλημμύρα είχαμε μια υπερπίδηση και είχαμε κατά τις υπηρεσίες μας, τις ΔΑΟΚ, οι οποίες υπάρχουν στον Εύρο, 6 με 7.000 στρέμματα, τα οποία πλημμύρισαν καλλιεργημένες εκτάσεις. Και που πρέπει να παρατηρήσω είναι ότι συνολικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Κλείσαμε γύρω στο 98,5%, παλεύουμε για τα υπόλοιπα και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να τα προλάβουμε και εκείνα. Έτσι. Εκείνο που υπάρχει όμως το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Μαλούση, και χαίρομαι που με ρωτάτε, είναι ότι έχω διαπιστώσει και πριν από λίγες μέρες έκανα μια σύσκεψη στην Αλεξανδρούπολη με τους συνεργάτες μηχανικούς από τον Εύρο, που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή τους, για να τους ρωτήσω το εξής. Έχουμε επαναλαμβανόμενες πιέσεις και θράψεις σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να πολεμηθεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βουλγαρία θα πρέπει να έρθουν κάποια στιγμή σε μια συμφωνία. Αλλά αυτή τη συμφωνία ο ίδιος, αλλά και τους αντίστοιχους πόρους που απαιτούνται, δεν τη βλέπω κοντά. Άρα εμείς που δεν είμαστε εκεί αρμόδιοι, είναι το Υπουργείο για την ανακατασκευή ή την κατασκευή των αναχωμάτων, πρέπει να πολεμήσουμε υπέρ των κοινωνιών μας, να προστατεύσουμε τις κοινωνίες μας. Και αυτό τον αγώνα προσπαθούμε να κάνουμε. Όσο αφορά με τις συμφωνίες, είναι θέμα διακρατικό. Εκείνο που ο ίδιος έχω τη δυνατότητα και κάνω το τελευταίο διάστημα, μέσα από κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις, είναι να σηκώνω το τηλέφωνο και να ζητώ από τους Βουλγάρους την κατανόησή τους για να συγκρατήσουν νερά σε κρίσιμες περιόδους, εάν αυτό είναι εφικτό. Και την προηγούμενη φορά έχει γίνει. Έχουν λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η υπόθεση αυτή του Εύρου έχει μεγάλη πολυπλοκότητα και μην ξεχνάτε ότι η περίοδος επαναφοράς των καταστροφών, των φυσικών καταστροφών, δεν είναι κάθε 10, 15 ή 30 χρόνια. Μπορεί κάθε σε ένα εξάμηνο. Ο Ελευθεροπόταμος από πέρσι μέχρι φέτος πέρασε δύο φορές τα 6 μέτρα ύψος. Κάτι που γινόταν κάθε 35 χρόνια. Μάλιστα. Αυτά δεν είναι τυχαία. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε κατάματα. Και προσπαθούμε να τα δούμε. Μέσα από τα προβλήματα που έχει αυτή η πατρίδα. Ναι. Κύριε Περιφερειάρχα, πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για λογαριασμό βέβαια των τηλεθεατών επί ενός τοπικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος θέμα που αφορά την επαναλειτουργία του Μεγάρου Μουσικής στην Κομωτινή, το οποίο από τον Ιούνιο του 2015 παραμένει κλειστό. Το Μεγάρο Μουσικής, όπως ξέρετε, έχει ανήκει στην διαχείριση της αναπτυξιακής οδόπης. Νομίζω είναι για 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ανήκει στην περιφέρεια, αλλά έχει δοθεί στην αναπτυξιακή για 10 χρόνια. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι σε αυτή την περίοδο η χώρα μας δεν έχει πόρους. Ειδικά πόρους αυτής της μορφής για να λειτουργήσουμε και να ξοδέψουμε αυτές τις κατευθύνσεις έχουμε περιορισμένους. Και πέρυσι η κυβέρνηση μας έχει κόψει από τις περιφέρειες 250 εκατομμύρια ευρώ από αυτά τα οποία αντιστοιχούσαν σε εμάς. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γεγονός που μας περιορίζει. Εκείνο που πρέπει να γίνει και πρέπει να επαναλειτουργήσει, πρέπει η αναπτυξιακή να εκμεταλλευτεί το σύνολο των τρεχόντων προγραμμάτων. Υπάρχουν προγράμματα στο Ελλάδα, Βουλγαρία και σε άλλες κατευθύνσεις, με παράπλευρες δράσεις και ας εξέρχονται και κάποιες των αρχικών σκοπών για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα και η λειτουργία. Πάντως, όσο κάθεται, κύριε Περιφερειάρχα, νομίζω ότι δημιουργούνται ζημιές οι οποίες
Ίσως δεν διαφωνώ καθόλου. Και περισσότερο να κοστίσουν. Δεν διαφωνώ. Είναι σε πολλά σημεία που έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Όλα αυτά έπρεπε από την αρχή να γίνουν με όρους βιωσιμότητας. Ο πολυχώρος τέχνης και σκέψης στο σπίτι που γεννήθηκε ο Χατζηδάκης, όταν σχεδιάστηκε από μένα και θα εγκαινιαστεί το επόμενο διάστημα, τέθηκε σαν όρος και απέναντι στην τότε κυβέρνηση, μάλιστα πριν το 2008, να έχει χώρους από τους οποίους να εισπράττει εισοδήματα. Μάλιστα. Αυτό ήταν προβλέψιμο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε συνέχεια και κάθε χρόνο. Πρέπει να καταστεί βιώσιμο. Και σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν προγράμματα να υποστηρίξουμε. Μάλιστα. Και θέλω να πω και δύο πράγματα για το νοσοκομείο. Μια και μου δίνετε την ευκαιρία. Ναι, ό,τι έχετε να πει, αν δεν σας έχω ρωτήσει κάτι, μπορείτε να το συμπληρώσετε πριν σας αποχαιρετήσουμε. Δύο πράγματα να πω για το νοσοκομείο. Όπως επίσης και για την οδοποιία της Ροδόπης. Η Ροδόπη είναι πιο πίσω, όπως και ο Βόρειος Εύρος, από όλη την περιφέρεια στο θέμα της οδοποιίας. Και είναι πίσω αισθητά. Είναι από το Κάλχα μέχρι τα Αριανά, οι άνθρωποι περνάνε μέσα από ιρλανδικές διαβάσεις. Mm-hmm. Από τον Ίασμο μέχρι τους Αμαξάδες, μέχρι το Κοπτερό, η κατάσταση είναι τραγική. Στην πρώτη βροχή, αν και κάναμε εμείς και δύο γεφύρια, προλάβαμε μικρά, η κατάσταση επίσης είναι άκρος επικίνδυνη και ειδικά με τα φορτηγά που περνάνε. Από τη Μαρόνια, όπως είπατε, προς τον Εύρο δεν υπάρχει διασύνδεση. Όλα αυτά είναι στην πρόθεσή μας, γιατί υπάρχει υστέρηση, όπως και στο Βόρειο Εύρο έχουμε συγκεκριμένους στόχους να τα καλύψουμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν στην κάθε βροχή να κινδυνεύουν άνθρωποι, να μην μπορούν να περάσουν και να υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τριτοκοσμικά. Έτσι. Βρίσκομαι σε πλήρη συνεργασία με τους συνεργάτες μου, οι οποίοι εμπλέκονται σε όλα αυτά. Κάποιος ακροατής πήρε τηλέφωνο την ώρα που μιλάμε και ρωτάει για το Φαλακρό, λέει, για τη Δράμα, τι γίνεται εκεί. Να φτάσουμε στο Φαλακρό στη συνέχεια. Ωραία. Γιατί στο Φαλακρό υπάρχει μια οργανωμένη ομάδα, η οποία ήταν εγκατεστημένη εκεί και η οποία είχε να πάει, πήρε το... αλλά νομίζω ότι δεν είναι ώρα να συζητήσουμε πολλά για το Φαλακρό. Το Φαλακρό λειτουργεί υπό την ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας εκεί του κ. Πατακά και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, αλλά να τονίσω κάτι γιατί είναι μεγάλο θέμα το Φαλακρό για να υπερκαλύψει όλα τα άλλα αυτή την ώρα. Το Φαλακρό έχει πρόβλημα με το νερό. Μάλιστα. Το Φαλακρό, για να πάμε σε master plan, να πάμε σε διεθνή διαγωνισμό, πρέπει να βρούμε επαρκείς ποσότητες ύδατος για να γίνει τεχνικό χιόνι. Μάλιστα. Όλα τα χιονοδρομικά κέντρα του κόσμου κατά 80% λειτουργούν ακόμη και στις Άλπες με τεχνικό χιόνι. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν θα έρθει κανείς να επενδύσει. Ούτε με 20 με 30 μέρες και 15 μέρες χιόνι θα μπορέσουμε να λειτουργούμε και να βάζουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο βάζουμε χρήματα. Αλλά αυτό μέχρι πού θα πάει? Έτσι. Μέχρι πού μπορεί να πάει? Κάποια στιγμή ήδη, και το συγκεκριμένο σημείο δυστυχώς τον εντόπισα μόνος μου. Ήδη είμαστε σε μια συμφωνία με κάποιους ειδικούς από όλη την Ελλάδα για να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να βρούμε νερό, να συγκρατήσουμε νερό και να πάμε σε ένα master plan. Αυτή είναι η λύση στο Φαλακρό. Μάλιστα. Όλα τα άλλα, τα παυσίπονα τα σήμερα και αύριο, πάντο δεν δέχτηκε η τάδε κοινοπραξία ή δεν μπόρεσε η τάδε κοινοπραξία να το πάρει ή υπάρχουν τις λειτουργίες, βεβαίως και θα υπάρχουν τις λειτουργίες όσο είναι σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να γίνει ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό χιονοδρομικό κέντρο, αλλά αυτό προϋποθέτει νερό. Εάν δεν βρούμε νερό, δεν νομίζω ότι μπορεί να δοθεί κάποια υγιής, βιώσιμη και αξιοπρεπής λύση. Και η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα, είτε είναι Μέγαρο Μουσικής, είτε είναι Φαλακρό, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να έχει τους πόρους που να παίρνει από τους πολίτες και να τους δίνει και σε κάθε χρόνο να είναι επαναλαμβανόμενη η κατάσταση. Νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε πρακτικές λογικές, γιατί δεν μπορούμε να υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Είναι δικά μας αυτά τα παιδιά. Το μέλλον. Είμαστε εδώ και τι λέμε, ότι παλεύουμε για τα παιδιά μας. Σε αυτά πρέπει να βάλουμε ένα τέλος και να μπούμε σε νέες, βεβαίως το μεταβατικό διάστημα να υποστηρίξουμε. Αλλά όχι όμως να υποστηρίξουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με προσωπικά συμφέροντα
ή οτιδήποτε άλλο ή με πρόσκαιρες καταστάσεις. Ήθελα όμως να πω και δύο πράγματα για το νοσοκομείο της Κομωτίνης. Ναι. Γιατί υπάρχει μια περιπλανόμενη κατάσταση. Ήταν αδύνατο στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο με τα χρήματα που υπάρχουν, που είναι περίπου 22 εκατομμύρια από το 2014 μέχρι το 2022, ήταν αδύνατο, παντελώς αδύνατο, να χωρέσουν στα 22 εκατομμύρια τα 70. Μίλησα και με τον κύριο Πλωμαρίτη, τον νέο διοικητή της Οικονομικής Περιφέρειας, ο οποίος είναι απόλυτα καλόπιστος, θετικός και προσπαθεί να βοηθήσει, γιατί έχουμε και τεράστια προβλήματα στον χώρο της υγείας γενικότερα, σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Και συζητήσαμε και αυτό το θέμα. Εκείνο που πρέπει να γίνει, πρέπει να πάμε σε μια δομή νοσοκομειακή ικανού μεγέθους που να εξυπηρετεί τη Ροδόπη χωρίς υπερβολές και να βρεθεί τρόπος στήριξης. Αυτό όμως ανήκει κυρίως στο Υπουργείο Υγείας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει οριστικά και μια για πάντα το τι θέλουμε. Αυτό δεν γίνεται, δεν είναι υπόθεση της περιφέρειας ούτε του Δήμου. Είναι υπόθεση κυρίαρχα του Υπουργείου, της Υγειονομικής Περιφέρειας και προς την ίδια κατεύθυνση θα συνδράμουμε όλοι μας στο μέτρο των δυνατοτήτων και των υπαρχών. Εμείς ευχόμαστε, κύριε Περιφερειάρχε, ότι έχετε βάλει στόχο να το πετύχετε 100%. Να είστε καλά, κύριε Μαλούση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Γεια σας. Γεια χαρά. Καληνύχτα. Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Περιφερειάρχη. Μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Τσαπέκο Αϊνούρ. Ναι. Λοιπόν, να μην ξεκινήσω να διαβάσω κάποιο κείμενο, γιατί δεν θα προλάβω να το διαβάσω, να περιμένω λιγάκι, ώστε να έχουμε τον κύριο Τσαπέκο Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ναι, κύριε Τσαπέκο, με ακούτε? Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, πολύ καλά, εσείς? Ωραία, λοιπόν... κύριε Τσαπέκο, να σας καλωσορίσουμε καταρχήν και να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας στην σημερινή εκπομπή. Την σημερινή εκπομπή μας και με την ιδιότητά σας ως Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας τα φλεγόμενα ζητήματα του κλάδου σας και εν γέννη της υγείας. Αρχικά θα θέλαμε να μας ενημερώσετε κατά πόσο πλήττεται ο κλάδος σας με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Βεβαίως. Γι' αυτό είμαι εδώ και εγώ και ευχαριστώ που, για την πρόσκληση. Αυτή την ώρα... Ξεκινώ με τα δικά σας και μετά θα πάμε στη συνέχεια σε άλλα θέματα. Ναι, πέστε μου. Ναι. Αυτή την ώρα έχουμε μία, ας το πούμε, καταιγίδα μέτρων που έρχονται να εμποδίσουν κάθε τι, κάθε δραστηριότητα που έχει να κάνει με τον ιδιωτικό τομέα κυρίως. Ναι. Διότι εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι αυτή, οι εργαζόμενοι με μισθωτή εργασία έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες. Το αναγνωρίζουμε πάρα πολύ αυτό. Όμως τα τελευταία μέτρα έρχονται και δείχνουν κυρίως τον ιδιωτικό τομέα. Και αν κάνω λάθος, ας πούμε, πείτε το μου. Θα μιλήσω για τον κλάδο μου κυρίως, γιατί ναι, δεν μου πέφτει λόγος για τους υπόλοιπους κλάδους, οι οποίοι και αυτοί έχουν τα ανάλογα προβλήματα. Σωστά. Όμως, ο κλάδος ο δικός μου, κύριε Μαλούση, από το Υπουργείο Οικονομικών το ίδιο, έχει αναγνωριστεί ότι έχει φοροδιαφυγή σχεδόν μηδενική. Μάλιστα. Επειδή εμείς δουλεύουμε πάντα με την ηλεκτρονική σταγογράφηση, τα τιμολόγια που κόβουμε είναι προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν έχουμε και να θέλουμε τη δυνατότητα, το λέω και το τονίζω και να θέλουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να φοροδιαφύγουμε. Σωστά. Επιπλέον επιστρέφουμε ένα rebate στον ΕΟΠΗ και στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο είναι από το 2 μέχρι 8% επί του τζίρου, όχι επί των κερδών, επί του τζίρου, που και αυτό είναι μια ιστορία πολύ αμαρτωλή και πολύ δύσκολη για μας. Παρόλα αυτά το έχουμε υποστεί και το ακολουθούμε. Και τώρα έρχονται τα νέα μέτρα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν και θεωρώ ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση, με την έννοια ότι είναι οριζόντια μέτρα, είναι μέτρα τα οποία
με το μεγάλο ποσοστό των εισφορών και της φορολόγησης αθρηστικά δημιουργούν αρνητικό ενδιαφέρον. Ναι, δώσε λίγο ένταση στο τηλέφωνο. Κυρίως θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι θα κλείνουν τη δουλειά τους και θα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θα φεύγουν από την Ελλάδα, θα γίνουν πιο πολλοί αυτοί, ναι, και νομίζω δεν θα ωφελήσει σε κανέναν ένα τέτοιο μέτρο. Μάλιστα. Η φαρμακευτική δαπάνη που τις προηγούμενες δεκαετίες οργίαζε, θεωρείται ότι ορθώς έχει περικοπεί και κατά πόσο αυτό μπορεί να εξηγιάνει τον τομέα της υγείας? Είναι αλήθεια ότι πριν από 5 χρόνια, στην εποχή του 2009 ας πούμε, υπήρχε μια διωγγωμένη και μια υπερτιμημένη φαρμακευτική αγορά. Μάλιστα. Αυτό είναι μια αλήθεια και πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι μας. Από την άλλη μεριά βέβαια δεν έγινε κάτι το οποίο, με το οποίο να έχει δείξει η πολιτεία ποιος ήταν αυτός που έφταιγε για αυτή την υπερτιμημένη αγορά. Ήταν τα υπουργεία που δίναν τις τιμές χωρίς να ελέγχουν τη μετέπειτα εξέλιξή τους και την άφηναν εκεί ψηλά όπως ήταν. Ήταν η υπερσυνταγογράφηση, ήταν ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν ήρθε όσο γρήγορα έπρεπε στην Ελλάδα και άργησε να έρθει. Όλα αυτά βλέπετε ότι δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποια έρευνα, κάποια επιτροπή να το ερευνήσει. Είναι μια αμαρτία του παρελθόντος, το οποίο έρχεται και το πληρώνουμε τώρα οι επόμενες γενιές. Μάλιστα. Και θα ήθελα να πω ότι όταν το κράτος έρχεται τώρα και καθυστερεί τον φαρμακοποιό 4 και 5 μήνες να τον πληρώσει και το φορτωνόμαστε εμείς αυτό εδώ, επειδή έχει έλλειμμα ο ΕΟΠΗ, επειδή ο ΕΟΠΗ δεν κάνει το κουμάντο του να παίρνει κατευθείαν τα λεφτά των ασφαλισμένων, γιατί όταν ο ασφαλισμένος πληρώνει για την υγεία, αυτό πάει πρώτα στον ΟΠΑΔ, στον ΟΑΕ, στον ΟΓΑ, σε όλα τα ταμεία και μετά εκείνα τα ταμεία τα δίνουν στον ΕΟΠΗ. Ενώ καλό θα ήταν κατευθείαν η κράτηση αυτή να πηγαίνει στον ΕΟΠΗ για να έχει χρήματα να καλύπτει την υγεία των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν με αυτό που λέτε εσείς, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή η οποία να ελέγξει και να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι φταίνε για εδώ που φτάσαμε. Και καλώς κατέβηκε η δαπάνη, όμως προς Θεού να μην πάμε στο άλλο, την άλλη όχθη. Το να στερούμε φάρμακα. Και εκεί θα ήθελα λίγο να δούμε. Θα έχω ερώτημα στη συνέχεια. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ναι, ναι. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι για άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού μέσω της προμήθειας φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ θα ήταν η κατάλληλη λύση ή θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και κινδύνους για την υγεία των πολιτών. Είναι μια πολύ εύστοχη ερώτηση. Κάποιος παίρνει παράλληλα με το τηλέφωνο αυτό. Έχουμε πρόβλημα με το τηλέφωνο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Από εσάς είναι. Κάτι γίνεται. Ναι. Να πάρω κάποιο άλλο συγγνώμη. Όχι, δεν πειράζει. Εντάξει, είναι... Να πάρω αυτό εδώ, μήπως έχουμε καλύτερη. Ωραία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία επικαλείται ότι με το να πάνε φάρμακα στο μάρκετ θα υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα των ασθενών. Θα υπάρχει φθηνότερη τιμή, θα υπάρχουν και άλλα πολλά πλεονεκτήματα. Να ρωτήσω λίγο κύριε Τσαπέκο, πόσα φαρμακεία έχει στην Κομωτινή ας πούμε? Στην Κομωτινή δεν θέλω να πάω σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, η αναλογία σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου 900 κάτοικοι και ένα φαρμακείο. Συνολικά πόσα φαρμακεία υπάρχουν? Εδώ συνολικά υπάρχουν 11.500 φαρμακεία στην Ελλάδα. Εγώ περισσότερο να πάρω ένα μικρό παράδειγμα, την Κομωτινή, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος. Υπάρχουν πόσα, 55 φαρμακεία στην Κομωτινή? Στην Κομωτινή μέσα έχουμε 55 και ο νομός μας έχει 96 φαρμακεία. 96 φαρμακεία. Λίγο πολύ το κάθε φαρμακείο απασχολεί από έναν ή δύο εργαζόμενους. Ορισμένα φαρμακεία έχουν και 3 εργαζόμενους και περισσότερους ενδεχομένως. Ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή 90 φαρμακεία, οι ιδιοκτήτες τους μόνο είναι 90 εργαζόμενοι. Αν απασχολούν και από 2 ανθρώπους, είναι άλλοι 180-200, δηλαδή περίπου κοντά στους 300 εργαζόμενους απασχολούνται αυτή τη στιγμή στον ομό Ροδόπης. Τα σούπερ μάρκετ... Τα λέτε αντί για μένα, πολύ καλά, ναι, τα λέτε. Τα σούπερ μάρκετ, ερώτημα κάνω, τα σούπερ μάρκετ θα προσφέρουν τόσες θέσεις εργασίας?
Αυτό όσον αφορά λοιπόν την απασχόληση των Ελλήνων πολιτών. Ναι. Δηλαδή, τι λέτε τώρα εσείς? Δηλαδή, τα είπατε όλα, δεν θα πω εγώ τίποτα. Το έχετε αποδείξει. Λοιπόν, δηλαδή, αν τα μεγάλα μάρκετ της πόλης μας, ναι, κάνουν τα φαρμακεία, γιατί υπάρχει σήμερα η υποδομή, η νομοθετική υποδομή να το κάνουν. Ναι. Γιατί μπορούν και να στεγάσουν μέσα φαρμακείο και να έχουν, και να έχουν, δεν πειράζει, προχωρήστε, και να έχουν το 80% του κεφαλαίου δικό τους και το όνομά τους, την άδειά τους στο όνομα του μάρκετ. Λοιπόν, αν παράδειγμα τα 5 μάρκετ που έχουμε πάρουν και κάνουν 5 φαρμακεία, το πολύ να χρειαστούν 50 εργαζόμενοι. Το πολύ. Δεν νομίζω. Που τα 5 έβαλα μάρκετ, ένα υπερβολικό νούμερο. Άρα οι άλλοι 250 που είπατε θα πάνε στην ανεργία. Στην ανεργία. Πρώτο αυτό. Πρώτο λοιπόν αποτέλεσμα κακό για μας, για την οικογένεια των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων. Έτσι. Όμως το κυριότερο δεν είναι αυτό, κύριε Μαλούση. Το κυριότερο είναι ότι ήδη στη Σουηδία, γιατί μόνο η Σουηδία το έχει κάνει αυτό, ναι, και η Αγγλία σε ένα κομμάτι της. Όλα τα υπόλοιπα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, όλα τα υπόλοιπα έχουν τα φάρμακα μόνο στο φαρμακείο. Αυτό συμβαίνει στο Ανατολικό Μπλοκ και στη Σουηδία και σε μερικά φαρμακεία της Αγγλίας. Μάλιστα. Τι έκαναν λοιπόν οι Σουηδοί? Απέδειξαν οι Σουηδοί με μελέτη που έκαναν ότι η παρακεταμόλη, το Λεπτεπών ας πούμε και το Παναντών, να πούμε το όνομα για να το καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει και μας ακούει, έχουν εμφανίσει αυξημένο ποσοστό δηλητηριάσεων λόγω του ότι το παίρνει εύκολα κανείς από το ράφι του μάρκετ και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στα νοσοκομεία λόγω των δηλητηριάσεων αυτών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μας συμφέρει μια κοινωνία η οποία αντί να έχει καλύτερη δημόσια υγεία να βλέπουμε να τρέχουν άνθρωποι στα νοσοκομεία προς Θεού. Και αν θέλουν να το φθηνίνουν το φάρμακο, κύριε Μαλούση, μπορούν κάλλιστα να το φθηνίνουν μέσα από το Υπουργείο. Σωστά. Έχουν τον τρόπο και τον μηχανισμό, οι τιμές μπαίνουν από εκεί. Εμείς δεν τις βάζουμε. Παρατηρούνται ελλείψεις σε σοβαρά παρασκευάσματα για βαριές ασθένειες λόγω της κρίσης, κύριε Τσαπέκο? Αυτό το φαινόμενο με τις ελλείψεις, κύριε Μαλούση, είναι διαχρονικό. Εδώ και πολλά χρόνια το έχουμε. Το τελευταίο καιρό έχει οξυνθεί. Και ο λόγος ήταν, στην αρχή ήταν το capital control, τώρα τελευταία έχουμε μειώσεις τιμών οι οποίες ανακοινώνονται ότι θα γίνουν και ήδη οι εταιρείες κρατούν ας πούμε μια επιφυλακτικότητα και βλέπετε ότι μερικά φάρμακα και πολλές κατηγορίες αυτών, όπως είναι τα αντιπυκτικά, όπως είναι αντιφλεγμονώδη φάρμακα, για τη χοληστερίνη, για το ζάχαρο, λείπουν από τα φαρμακεία μας. Φάρμακα για την κατάθλιψη, για τον προστάτη, για την οστεοπόρωση και εμβόλια πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καλύψουμε την εγχώρια αγορά. Μάλιστα. Τώρα, το πρόβλημα, για να δώσουμε και μια εξήγηση στον κόσμο, να καταλάβει τι γίνεται, εμείς πιστεύουμε σαν φαρμακοποιοί ότι αυτό οφείλεται κυρίως στις παράλληλες εξαγωγές που κάνουν οι χονδρέμποροι, που νόμιμα, όχι παράνομα, εξάγουν φάρμακα, όμως χωρίς πρώτα να έχουν εξασφαλίσει την εγχώρια αγορά. Σωστά. Την ανάγκη των ασθενών των Ελλήνων. Εδώ πρέπει να παρέμβει ο ΕΟΦ, που για μένα δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Πρέπει να παρέμβει ο ΕΟΦ και να δει πόσα φάρμακα παράγονται, πόσα χρειάζεται η χώρα μας, πόσα χρειάζεται η ελληνική αγορά και τα υπόλοιπα μακάρι να έχουμε να τα εξάγουμε. Μάλιστα. Όχι όμως εν ονόματι του κέρδους, κάποιοι χαδρέμποροι, ναι, εξάγουν τα φάρμακα, στερεύοντας όμως την εγχώρια αγορά. Μάλιστα. Μέσα σε αυτή τη δεινή κρίση που ζούμε, κύριε Τσαπέκο, ποιο το μέλλον του αγαθού της δημόσιας υγείας για τους Έλληνες πολίτες? Μήπως τελικά αυτό το αγαθό θα το απολαμβάνουν μόνο οι κατέχοντες και οι φτωχοί συνάνθρωποι μας θα είναι καταδικασμένοι στο θάνατο? Είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα αυτό, ναι, για να πάρει κανείς να πει ένα ναι, ένα όχι. Βλέπουμε ήδη από τώρα, από αυτές τις στιγμές και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα, βλέπουμε ότι αυτό σε ένα βαθμό ισχύει. Παράδειγμα, οι συμμετοχές των φαρμάκων. Οι συμμετοχές των φαρμάκων έχουν, ενώ έχει φθηνήνει η τιμή των φαρμάκων, κατέβει η τιμή των φαρμάκων, η δαπάνη κατέβηκε, βλέπουμε ότι οι συμμετοχές έχουν αυξηθεί. Μάλιστα. Αυτό από μόνο του λοιπόν δίνει σε έναν που έχει, το παίρνει πιο εύκολα. Ένας όμως που δεν έχει,
Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι όταν η συμμετοχή είναι 50 και 60% δεν μπορεί να το πάρει το φάρμακο. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Ένα δεύτερο θέμα είναι όταν, ας πούμε, στην περιοχή μας, για το νοσοκομείο, για την υποστελέχωσή του, τα κέντρα υγείας που έχουν αδειάσει από γιατρούς, τα ιατρεία, τα αγροτικά, τα οποία δεν έχουν γιατρούς πολλά, πηγαίνουν μια φορά το μήνα τώρα τελευταία. Mm. Επειδή δεν έχουν γίνει αυτές οι προσλήψεις των γιατρών που περιμένουμε. Όλα αυτά πρώτα επιβαρύνουν τον φτωχό και μετά τον έχοντα, όπως είπατε. Σωστά. Και βέβαια, αν επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση και αν δεν διορθωθεί, που εγώ βέβαια από την κυβέρνηση βλέπω ότι εντάξει, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν καλές προθέσεις. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Οι προθέσεις τους είναι να δώσουν μεγάλη σημασία στη δημόσια υγεία, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όμως πρέπει να επιταχύνουν τα βήματα, να κάνουν πιο γρήγορα. Μάλιστα. Παράδειγμα, ωραία, ναι. Το κέντρο υγείας Ιάσμου, ας πούμε, που είμαι εγώ εκεί πέρα στην περιοχή, ναι, μας, τώρα είχε διευθυντή. Επί ένα χρόνο δεν είχε διευθυντή. Μάλιστα. Αυτό, όταν δεν διοικείται ένας οργανισμός, έχει και προβλήματα. Σωστά. Και έχουν και ελλείψεις φαρμάκων. Δηλαδή, εγώ ακούω για το νοσοκομείο, ακούω για τα κέντρα υγείας, έχουν οι άνθρωποι ελλείψεις φαρμάκων. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν στη γενναιότητα, οφείλεται στη γενναιότητα των εργαζομένων στα ιδρύματα αυτά. Σωστά. Κύριε Τσαπέκο, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι που δεν σας έχω ρωτήσει πριν σας αποχαιρετήσουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι κυρίως, ας πούμε, ένα πρόβλημα που έχει ο σύλλογός μας, και ξεφεύγω από τα, ναι, από τα συμφέροντα, τα κυρίως συμφέροντα που έχουμε σαν κλάδος, και μιλώ για θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Συγκεντρώνουμε τα λυγμένα φάρμακα και τα φάρμακα που έχουν να χρησιμοποιείται οι πολίτες στα σπίτια τους. Κάνουμε αγώνα με δικά μας έξοδα, τα μαζεύουμε, τα διατηρούμε, τα συντηρούμε, τα αποθηκεύουμε, τα στέλνουμε κάτω στην Αθήνα, ναι, και από εκεί θα πάνε στη Γερμανία για να καταστραφούν. Όμως δεν έχουμε χώρο να βάλουμε τα λυγμένα φάρμακα. Καλό λοιπόν από την εκπομπή σας, την περιφέρεια, τον κύριο Υπεριφερειάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ναι, όποιον άλλον αρμόδιο, θέλουμε 40-30 τετραγωνικά μέρος, μια αποθήκη, να στεγάζουμε τα λιγμένα φάρμακα, αυτά τα οποία τελικά ο κόσμος τον έχουμε πείσει να μην τα πετάει στα σκουπίδια. Σωστά. Έτσι ώστε να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Ωραία, πρώτο θέμα, ωραία, είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα που θέλω να πω είναι για το κοινωνικό φαρμακείο. Καλό και πάλι τον κόσμο, όποτε έχει φάρμακα τα οποία δεν τα χρειάζεται, του έχουν μείνει από μια αγωγή, να τα πάνε στο κοινωνικό φαρμακείο. Και δεν έχουν λήξει. Και δεν έχουν λήξει. Να τα πάνε στο κοινωνικό φαρμακείο. 9 με 11 έχουμε άνθρωπο, κάθε πρωί είμαστε στον τρίτον όροφο του πολυλειτουργικού κέντρου του Δήμου. Μπορεί να πάνε και να τα παραδώσουν έτσι ώστε να... Για όσους δεν γνωρίζουν, βρίσκεται από το κολυμβητήριο απέναντι. Από το κολυμβητήριο απέναντι. Ναι. Για να βρούνε τόπο τα φάρμακα αυτά και να κάποιος που δεν τα έχει να τα χρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι θα κάνουμε κόντρα στους καιρούς. Διοργανώνουμε το πρώτο φαρμακευτικό συνέδριο 28 και 29 Μαΐου στην Κομωτινή, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το κάνω σαν πρώτη ανακοίνωση για να το ακούσετε και εσείς και οι ακροατές σας και οι τηλεθεατές σας. Και θεωρώ ότι πρέπει και εμείς οι φαρμακοποιοί να αναβαθμίσουμε τους ρόλους μας, να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας που προσφέρουμε στον πολίτη, αλλά και από την άλλη μεριά να τονίσουμε στην πολιτεία ότι το ελληνικό φαρμακείο πρέπει να προστατευτεί, το φαρμακείο του χωριού και της γειτονιάς δεν πρέπει να κλείσει, παρά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση εις βάρος μας και το έδωσε και στον ιδιώτη. Εγώ νομίζω, κύριε Τσαπέκο, ότι οι πολίτες οι ίδιοι θα σας προστατέψουν, προτιμώντας να παίρνουν τα απαραίτητα φάρμακά τους από τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι περισσότεροι είτε είναι φίλοι τους, γνωστοί τους, ή λόγω της καλής εξυπηρέτησης, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι πολίτες είναι οι οποίοι θα σας στηρίξουν, θα σας υποστηρίξουν. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, μακάρι έτσι να είναι, έτσι, αλλά έτσι, οι μεγάλοι επενδυτές, κύριε Μαλούση, έχουν πάντα τον τρόπο να ελέγχουν την κατάσταση. Εδώ πιστεύω να ξέρετε τι γίνεται με αυτή τη περιβόητη διατλαντική συμφωνία Αμερικής και Ευρώπης, που τα ετοιμάζουν να φέρουν τα πάνω κάτω. Δεν θα υπάρχει ούτε συνδικαλισμός, ούτε κάτι, όλα θα γίνουν, όλα θα τα ελέγχουν μόνο οι μεγάλοι. Οι μικροί θα είναι οι εργάτες και οι μεγάλοι θα είναι οι κατέχοντες. Το θέμα είναι να έχουν δουλειά και να είναι και εργάτες.
Έτσι, για να είναι εργάτες. Και με ποιες συνθήκες θα δουλεύουν και τι λεφτά θα παίρνουν. Και να μην είναι στον δρόμο απλά και δεν έχουν και καθόλου δουλειά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε μετά τον κύριο Αμυρίδη. Να πάρουμε και τον κύριο Αμυρίδη πριν προχωρήσω σε άλλα θέματα. Είναι εύκολα, Αϊνούρ? Ναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα φαρμακεία, ο καθένας μας έχουμε τους γνωστούς μας. Δεν φεύγουμε εύκολα να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Η εμπιστοσύνη που έχει ο καθένας στο φαρμακοποιό του, διότι θα τον βοηθήσει, θα τον διευκολύνει ενδεχομένως και καμιά φορά οικονομικά. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κύριε Αμυρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Κύριε Αμυρίδη, είναι χαρά μας βέβαια που συνομιλούμε απόψε μαζί σας και με την ιδιότητά σας ως αντιπεριφερειάρχου στον τομέα του τουρισμού θα θίξουμε έτσι τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης στην περιφέρειά μας. Θα θέλαμε λοιπόν αρχικά να μας ενημερώσετε σε τι επίπεδα κινήθηκε κατά το παρελθόν έτος η τουριστική κίνηση σε περιφερειακό επίπεδο και από ποιους τόπους προέλευσης υπήρξε το μεγαλύτερο έτσι ποσοστό τουριστών. Το 2015 που μας πέρασε είχαμε μια πολύ καλή χρονιά και παρά τα γνωστά προβλήματα που υπήρξαν. Η αύξηση η οποία είχαμε σε σχέση με το 2014 ήταν κατ' εκτίμηση μια αύξηση άνω του 15%. Κυρίαρχα, οι δικοί μας οι επισκέπτες από το εξωτερικό προέρχονται κυρίως από τις βαλκανικές χώρες. Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία και λιγότερο Σερβία. Αλλά φέτος είχαμε και μια αύξηση περίπου 15% από τις ευρωπαϊκές, δυτικοευρωπαϊκές αγορές, όπως είναι η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Να πάμε σε μια δεύτερη ερώτηση. Πολύς λόγος γίνεται και επί πολλά χρόνια για τις μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης που διαθέτει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ποιος λοιπόν είναι ο σχεδιασμός σας και σε ποιους τομείς θα επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας προκειμένου η περιφέρειά μας να γίνει πόλος έλξης τουριστικών ροών? Ο περιφερειάρχης ο Γιώργος ο Παυλίδης τόσο προεκλογικά αλλά και με την ανάληψη των καθηκόντων του, την πρώτη στιγμή έθεσε τον τουρισμό στην καρδιά του αναπτυξιακού μοντέλου της περιφέρειας. Μάλιστα. Και αυτό το σηματοδότησε με το στόχο να γίνει η περιφέρειά μας τουριστικός προορισμός αριστείας μέσα από συγκεκριμένα βήματα. Τουριστικός προορισμός αριστείας σημαίνει ότι διατηρούμε φυσικά τον ήλιο και τη θάλασσα που είναι ένα κυρίαρχο τουριστικό προϊόν για όλη την Ελλάδα και για τη δικιά μας την περιοχή με τις παραλίες που έχουμε από Αλεξανδρούπολη, στο Φανάρι, στη Μαρόνια, μέχρι τις παραλίες του Οφρινίου. Αλλά παράλληλα πρέπει να τονίσουμε τους τρεις βασικούς πυλώνες κυρίαρχους που δεν ήταν αναπτυγμένοι, τους έχουμε αλλά δεν είναι αναπτυγμένοι, όπου είναι η φύση, ο πολιτισμός και ο αστικός ιστός, η πόλη μας. Μάλιστα. Συνεπώς, μέσα και από την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, έτσι όπως την εκθέσει ο περιφερειάρχης ο Γιώργος Παυλίδης με συγκεκριμένα βήματα, χρηματοδοτεί ενέργειες που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη των πολιτιστικών μας μνημείων, της φύσης και του περιβάλλοντος που θα βγει το 2016, αλλά και των αστικών ιστών. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό ότι η περιφέρεια, σύμφωνα με τον στόχο και τον προγραμματισμό που έχει θέσει ο Γιώργος Παυλίδης, δεν μένει μόνο σε δράσεις προβολής που γινόντουσαν και στο παρελθόν και θα γίνουν και στο μέλλον με λίγο διαφορετικό τρόπο, αλλά προχωρεί στην θεσμοθέτηση ισχυρών χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο για δημόσιες επενδύσεις προς όλους τους φορείς, δήμους, αρχαιολογικές υπηρεσίες, εθνικά πάρκα, αλλά και προς τον ιδιωτικό τομέα μέσα από το ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας. Μάλιστα. Έχω λίγο παρακάτω στην ερώτηση πώς επιτέλους πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις λεγόμενες εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αναφερθήκατε λίγο προηγουμένως, όπως ορειβατικός, θρησκευτικός, περιηγητικός, αρχαιολογικός, αθλητικός, συνεδριακός, αγροτικός τουρισμός προκειμένου να προσελκύσουμε
επισκέπτες. Είναι στον επιτελικό σχεδιασμό σας η αξιοποίηση των παραπάνω μορφών τουρισμού? Σαφέστατα είναι στον επιτελικό σχεδιασμό. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, γιατί τα στοιχεία, τα πλεονεκτήματα αυτά για όλα τα προαναφερόμενα τα έχουμε. Πρέπει να δημιουργηθεί το προϊόν. Το προϊόν δημιουργείται μέσα από τη συνεργασία της περιφέρειας και των λοιπόν φορέων της αυτοδιοίκησης αλλά και τους κρατικούς με τον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς πρέπει σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα εμείς να βελτιώσουμε τις υποδομές, κάτι που γίνεται, όπως είπα, με το ΕΣΠΑ που έχει ορίσει ο Περιφερειάρχης να έχει κυρίαρχο τον τουρισμό μέσα. Ήδη τρέχει η όχι Εγνατίας που είναι στον τουρισμό και στον πολιτισμό, που είναι ένας άξονας που με βάση την αρχαία, τη χάραξη της αρχαίας Εγνατίας Οδού θα βοηθήσουμε τα σημεία, τα κυρίαρχα, να βελτιώσουν την επισκεψιμότητα και την υποδομή προσέλκυσης τουριστών, αλλά και με την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, που είναι απαραίτητος, διότι ο τουρισμός στο τέλος της ημέρας σημαίνει εργασία για κάποιους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να ο ιδιωτικός τομέας θα στηριχθεί και θα στηριχθεί μέσα από τα προγράμματα της περιφέρειας, ούτως ώστε να υπάρχει αυτό το προϊόν και να το βρίσκει ο επισκέπτης μας. Ναι, Αϊνούρ, δες λίγο, η φωτογραφία του κυρίου Αμυρίδη έχει χαθεί. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε για κάτι άλλο. Εγώ θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση ακόμα, κύριε Αμυρίδη. Είμαστε ως περιφέρεια σε ένα σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ανοίγματα κάνει η περιφέρεια προωθώντας το τουριστικό προϊόν που διαθέτουμε προς την Τουρκία, τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Παρόλο που είπατε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ναι. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι εδώ. Θέλω να συμπληρώσω, όπως είπαμε, ότι η πολιτική στον τουρισμό για την περιφέρεια δεν σημαίνει μόνο έργα προβολής, όπως είναι οι εκθέσεις ή η διαφήμιση που αυτή τη στιγμή για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τρέχει διαφήμιση στις Βαλκανικές χώρες και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, παράλληλα με άλλες δράσεις που κάνουμε, όπως είναι αυτές οι δράσεις των InfoTrip, των επισκέψεων ξένων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων, διαμορφωτών κοινής γνώμης στην περιφέρειά μας, αλλά και συνεχώς αποστολή newsletter ενημερωτικών άρθρων προς ανθρώπους σε όλους τους τουριστικούς πράκτορες και αρμόδιους του τουρισμού προς όλες αυτές τις χώρες. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι και οι υποδομές. Ο Γιώργος Παυλίδης, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, ασχολήθηκε με τις υποδομές στους δύο κυρίαρχους, στις δύο κυρίαρχες πύλες εισόδου της περιφέρειας. Η μία είναι η Νυμφαία στην Κομωτινή και η άλλη είναι η Κήπη του Εύρου, όπου εκεί παρατηρούνται και τα μεγαλύτερα προβλήματα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εδώ να πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από τον συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας, το πρώτο τετράμινο του 2015, κατά μέσο όρο περνούσαν περίπου 100.000 άτομα, 100 με 112.000 άτομα κατά μέσο όρο. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αυτό ανέβηκε αλματοδός και έφτασε τα 510 μέχρι 600.000 άτομα ανά μήνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα σημείο υψηλότατης επισκεψιμότητας που δείχνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα επισκεπτών από εκείνες τις περιοχές. Έπρεπε λοιπόν αυτό εδώ να βελτιωθούν οι υποδομές σε εκείνον τον τηλεωνιακό σταθμό σε συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές, με πρωτοβουλία και πολλή δουλειά. Με τα λεωφορεία τι γίνεται από την Νυμφαία που δεν περνούν? Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες 10 μέρες, ήταν οι νομάρχες Μόλιαν και από το Κυρφέλη, όπου εκεί νομίζω ανακοίνωσαν οι ίδιοι ότι κατόπιν πρωτοβουλίας και συνεργασίας του Περιφερειάρχη προχωρούν σε έργα αναβάθμισης του τηλεωνιακού σταθμού, τόσο στις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ελέγχου για να γίνεται πιο γρήγορο έλεγχος, αλλά και στη δημιουργία πρόσθετων γραμμών τόσο για λεωφορεία όσο και για άλλα. Νομίζω, κύριε Αμυρίδη, το πρόβλημα είναι σε εμάς όσον αφορά τον έλεγχο. Διότι όταν οι Βούλγαροι έχουν 12 αστυνομικούς από την πλευρά τη δική τους και εμείς έχουμε 2 άτομα στην είσοδο και 2 στην έξοδο, δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Είναι ένα θέμα το οποίο ο Περιφερειάρχης το παρακολουθεί ο ίδιος, συνεργασία με τον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή. Όταν υπάρχουν ημέρες αιχμής, επεμβαίνει και προσπαθεί να βελτιώσει την επάνδρωση, τη στελέχωση του τηλεωνιακού σταθμού και από την πλευρά της Ελλάδος. Νομίζω ότι βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας σε αυτή την περίπτωση. Ενώ από τη μια μεριά περιμένουμε συνάλλαγμα, περιμένουμε κόσμο, από την άλλη μεριά έτυχα εγώ να περιμένω 3 ώρες στην ουρά
προκειμένου να περάσω τα σύνορα και να βλέπω πάρα πολλούς Βούλγαρους να παίρνουν στροφή και να γυρίζουν πίσω και να φεύγουν. Δυστυχώς αυτό είναι αληθές και δημιουργούμε μόνοι μας, ενώ κάνουμε προσπάθειες και αυτές οι προσπάθειες φαίνεται ότι επιβραβεύονται με την Ο κύριος Παυλίδης, ξέρω πολύ καλά τις προσπάθειες που κάνει και το έχω πει ότι είναι, ίσως είναι ο μόνος δραστήριος άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά... Είναι και στοχευμένος, δηλαδή κάνει κατάλληλες κινήσεις. Ήθελε το χρόνο του να διορθωθεί. Φαίνεται από βουλγαρικής πλευράς ότι γίνονται αυτές οι διορθώσεις, σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσαν οι νομάρχες. Κάτι άκουσα για από το Μάρτιο και μετά ότι θα περνάνε λεωφορεία. Αληθεύει? Αυτό είναι που είπαν αυτοί. Είναι κατά δήλωσή τους. Οφείλω να πω ότι τους τώρα έχουν δείξει δείγματα γραφής και πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Η δήλωση είναι αυτόν. Εμείς τι κάνουμε, έχουμε εμπόδια? Υπήρχαν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια κυλώσεις όσον αφορά την μη διέλευση λεωφορείων. Νομίζω ότι την ελληνική πλευρά, πάλι με προσωπική παρέμβαση του Γιώργου του Παυλίδη τότε και στον Υπουργό, τον κύριο Κοντιά, ότι αυτό έχει ξεπεραστεί από πλευράς Ελλάδας και μένουν πλέον τα έργα υποδομής, τα οποία όπως ανακοινώθηκε θα γίνουν μέχρι την Άνοιξη, ώστε να μπορέσει να λυθεί αυτό το θέμα. Παράλληλα, πάλι από την άλλη πλευρά, την πλευρά της Τουρκίας, στους κήπους με λεφτά της περιφέρειας, μπορεί να είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία της με τη στενή έννοια του όρου. Κάναμε εργασίες ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια δεύτερη λωρίδα ελέγχου για την είσοδο της στη χώρα μας Τούρκων επισκεπτών. Αυτό είναι έτοιμο το έργο και αναμένεται η έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ούτως ώστε να δοθεί σε λειτουργία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και από εκείνη την πλευρά, ιδιαίτερα κατά τους μήνες τους καλοκαιρινούς αλλά και τους μήνες στους οποίους υπάρχουν γιορτές θρησκευτικές των γειτόνων μας, παρατηρούνται πάλι μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και παράλληλα με αυτό ζητούμε συνεχώς τη βίζα των 72 ώρων που πρέπει να ισχύσει και για μας όπως ισχύει για κάποια νησιά του Αιγαίου, αλλά και την βελτίωση στις υποδομές του προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, ώστε οι Επιτούρκοι που θέλουν να επισκεφθούν την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία να μπορούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να εξυπηρετούνται. Κάτι το οποίο δεν γίνεται μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε ότι οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες του Υπουργείου Εξωτερικών θα μεριμνήσουν τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι να μην έχουμε προβλήματα. Συνεπώς, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να προσελκύσουμε επισκέπτες από τις όμορες βαλκανικές χώρες και από τις χώρες της Ευρώπης. Και αυτό που λέει και ο Γιώργος Παυλίδης πολλές φορές, δεν πρέπει αυτή η χώρα μόνη της να βγάζει τα μάτια της, μόνη της να ακυρώνει αυτές τις προσπάθειες. Το καλοκαίρι, να σημειώσω ότι χάσαμε περίπου 15.000 Τούρκους επισκέπτες από την αδυναμία του προξενείου Κωνσταντινούπολης να εξυπηρετήσει τον όγκο των επισκεπτών. Είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο για την περιοχή και για όλη την αγορά, γιατί οι Τούρκοι επισκέπτες αγοράζουν γλυκά, ψωνίζουν στις αγορές, ρούχα, διάφορα προϊόντα, γιατί είμαστε φθηνότερη αγορά σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Συνεπώς, είναι μια μεγάλη οικονομική ζημία που υφίσταται η χώρα από. Αυτό που μας έμεινε υποδομών, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, είναι ο τουρισμός, εν πάση περιπτώσει, που ξεκινά, που είναι στα σπάργανά του ακόμα. Και δυστυχώς οι υποδομές που έχουμε είναι ελάχιστες. Και όχι πολύ αξιόλογες, θα έλεγα. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο το έχουμε θέσει. Είναι ότι παράλληλα με όλη αυτή την προσπάθεια, επειδή ο τουρισμός αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα χαμηλό κομμάτι στο ακαθάριστο εισόδημα της περιφέρειας, αυτό για να αναπτυχθεί θα πρέπει να δημιουργηθούν και πρόσθετες υποδομές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αξιόλογες ξενοδοχειακές μονάδες σε περιοχές όπως είναι παραλιακά της Αλεξανδρούπολης, στη Θάσο, στην Καβάλα και μεμονωμένα στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτές στο σύνολό τους πρέπει να αυξηθούν, αλλά να αυξηθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως στην περιοχή, την παραλίκη περιοχή του νομού της Ροδόπης και στην Ξάνθη. Είναι ένα ζητούμενο. Η περιφέρεια έχει τη διάθεση να βοηθήσει, όπως είπα, μέσα από την επόμενη προγραμματική περίοδο, έτσι όπως την έχει θέσει ο περιφέρειος Γιώργος Παυλίδης, με κέντρο τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι ένα αντικείμενο οικονομικό το οποίο θα έχει αύξηση τα επόμενα χρόνια. Εγώ γνωρίζω αυτό που θέλω να ρωτήσω, από την επόμενη χρονιά, το 2016, βλέπω ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Συνεπώς, επενδυτικά και επιχειρηματικά, είναι μια σωστή κίνηση για κάποιον ο οποίος διαθέτει κάποια χρήματα να τα επενδύσει σε αυτόν εδώ τον τομέα και να βελτιώσει την υποδομή. Ναι. Εγώ, επειδή έτυχε αρκετές φορές, κύριε Αμυρίδη,
στο φανάρι, να γυρνάνε μέσα στα χωριά εκεί και να ζητούν και στο φανάρι και στο δίπλα, πώς το λένε, το ξεχνάω τώρα, δεν μου έρχεται, να ζητάνε σπίτι, στην αρρωγή, να ζητάνε σπίτι για να μείνουν και να μην υπάρχει. Έχει γίνει καμιά προσπάθεια ώστε να μην υπάρχει δυσκολία μάλλον στο αν κάποιοι θέλουν να νοικιάσουν τα σπίτια τους, νοικιαζόμενα δωμάτια, να τα κάνουν κτλ. Ώστε να υπάρχει μια διαδικασία γρήγορη, να μπορούν οι πολίτες να δίνουν τα σπίτια τους σε τουρίστες, προκειμένου έτσι να τους κρατήσουν από μια πλευρά και ταυτόχρονα να αυξήσουν λιγάκι το εισόδημά τους. Να πω το εξής, ότι η Ελλάδα πολλές φορές δυσφημείται λέγοντας ότι έχει μια γραφειοκρατική διαδικασία με μεγάλες καθυστερήσεις και τα λοιπά. Κακό πράγμα αυτό, εν μέρη ναι. Ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Ναι. Αλλά κυρίαρχα σε αρκετές άλλες περιπτώσεις δεν είναι τόσο δύσκολο και θα πρέπει οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μετατρέψουν κάποια κτίσματα τα οποία έχουν σε τουριστικά καταλήματα να επισκεφτούν μηχανικούς στην περιοχή τους, να τους συμβουλευτούν και η διαδικασία νομίζω στις περισσότερες των περιπτώσεων όσον αφορά αυτά τα κτίσματα θα είναι μια εύκολη διαδικασία χωρίς πολύ χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσουν να τα νοικιάσουν. Επίσης, υπάρχουν και άλλες διαδικασίες μέσα από το ΝΕΟΤ όπου κατοικίες μπορούν να ενοικιαστούν με μεσομακροχρόνια μίσθωση κάποιων μηνών. Που και αυτό είναι μια επιλογή. Εγώ προτείνω τους ενδιαφερόμενους να ζητήσουν κατάλληλους επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτό το είδος, που είναι μηχανικοί κατά βάση, να τους συμβουλευτούν και να προχωρήσουν στις διαδικασίες. Δεν θα έχουν κάποια δυσκολία. Τώρα, όσον αφορά τη δημιουργία μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων εκτός σχεδίου, στο χωροταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας, για τον οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε το Δεκέμβριο, προτείναμε να υπάρξουν θύλακες τουριστικής ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές τις παραλιακές μας, γιατί υπάρχει μία ανάγκη η οποία πρέπει να εξυπηρετηθεί. Και μήπως κάποτε πρέπει οι παραλίες τελικά να φύγουν από το, πώς τη λένε την υπηρεσία, από τα κτηματική, ναι, από εκεί, για να καταλήξουν στους δήμους ή στις περιφέρειες, εν πάση περιπτώσει. Αυτό εδώ δεν έγινε καμιά προσπάθεια. Να πούμε το εξής, ότι εμείς θέλουμε μία αηφόρο τουριστική ανάπτυξη. Δεν θέλουμε το σύνολο των παραλιών να κατακλειστούν από ξενοδοχειακές μονάδες ή καταλήματα, αλλά θέλουμε σε συγκεκριμένες περιοχές τουλάχιστον να έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν. Αυτή τη στιγμή ούτε αυτό συμβαίνει στη δικιά μας την περιοχή. Υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει γίνει μια πρώτη συζήτηση από τον Περιφερειάρχη προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να υπάρξουν φύλακες τουριστικής ανάπτυξης. Να λέω φύλακες τουριστικής ανάπτυξης και όχι ισοπεδωτικά οι παραλίες από άκρη σ' άκρη να γεμίσουν κτίσματα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον μας, δεν το θέλουμε. Υπήρχε το περιβάλλον, πρέπει να διατηρηθεί, αλλά πρέπει να υπάρχει και μία διέξοδος στην επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία προσφέρει. Μακάρι να υπάρχει ενδιαφέρον, τουριστικό ενδιαφέρον και ας απλώσουμε τις παραλίες. Δεν χάλασε ο κόσμος, δηλαδή αρκεί να υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον και νομίζω και βλέποντας και κάποιους επιχειρηματίες ότι βλέπουν την περιφέρεια πώς κινείται και νομίζω ότι αποκτούν μια αισιοδοξία. Εγώ θα ήθελα να πω στον κόσμο που ο οποίος σκέφτεται να ασχοληθεί με τον τουρισμό να μην διστάσει, αλλά πρέπει να βρει όμως τους κατάλληλους επαγγελματίες να τον βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, θα του δώσουν τα χρονοδιαγράμματα, θα του πούν τι μπορεί να κάνει. Και νομίζω ότι θα είναι μια καλή επιλογή επιχειρηματική για το μέλλον. Πολύ σωστά. Κύριε Αμυρίδη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας χαιρετήσουμε. Εγώ ήθελα να πω ότι το 2016 έχει ξεκινήσει θετικά για την περιφέρεια. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε επισκέπτες και από το εξωτερικό. Προβάλλουμε την περιοχή μας, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στην Βόρεια και στην Δυτική Ευρώπη. Έχουμε δημοσίευση στο καινούργιο τεύχος, το περιοδικό που είναι μέσα στις πτήσεις της Aegean, στο Blue, για τη Δαδιά σε αυτή την έκδοση. Είναι μια συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει πάλι από την αρχή της θητείας του Γιώργου του Παυλίδη, όπου η Aegean μας διαφημίζει χωρίς δαπάνη για την περιφέρεια, σε κάθε περιοδικό, άλλοτε την Καβάλα, την Ξάνθη, τώρα αυτή τη φορά είχε τον Εύρο και θα ακολουθήσουν και όλες οι υπόλοιπες περιοχές. Πολύ ωραία. Και παράλληλα είμαστε και η πρώτη περιφέρεια, η οποία προβάλλεται για το έτος Ελλάδας στη Ρωσία μέσω της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, στη ρωσική αγορά. Είναι μια αγορά η οποία
μας ενδιαφέρει. Προς το παρόν υπάρχουν θέματα όσον αφορά τη βίζα και εκεί. Προσπαθούν να τα λύσουν. Αλλά η περιφέρεια βρίσκεται και εκεί παρούσα. Πολύ καλό αυτό. Δραστήριος ο κύριος Περιφερειάρχης και οι συνεργάτες του. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Κύριε Αμυρίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαίρετε. Πρέπει να πούμε ακόμα, φίλοι τηλεθεατές, ότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα δώσω ένα παράδειγμα. Στην Τουρκία, παραδείγματος χάρη, είτε στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, όταν υπάρχουν τουρίστες και τα λοιπά, βλέπετε ότι οι σερβιτόροι κοιτούν τους πελάτες στα μάτια. Δεν χρειάζεται να σηκώσει κάποιος το χέρι για να φωνάξει «Ε, σερβιτόρε, γκαρσόν, να θέλω να παραγγείλω κάτι» και ο σερβιτόρος να περνάει τρέχοντας από δίπλα του και να μην του δίνει σημασία. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς στην περιοχή μας και δεν ξέρω, νομίζω ότι στα νησιά δεν συμβαίνει, αυτοί που ασχολούνται χρόνια με τον τουρισμό, δεν πιστεύω ότι συμβαίνει εκεί. Αλλά εδώ δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια ταβέρνα να βλέπεις τον πελάτη πολλές φορές να σηκώνεται να πάρει το πιάτο, ας πούμε, από την κουζίνα, καμιά φορά από έξω, ας πούμε, και να νομίζει ότι είναι σερβιτόρος. Θα πρέπει να έχουν την ενδυμασία του σερβιτόρου, θα πρέπει να είναι επαγγελματίες, θα πρέπει να κοιτούν τον πελάτη στα μάτια. Δεν χρειάζεται να σηκώνει το χέρι του να φωνάζει το σερβιτόρο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν. Δεν γίνεται να πηγαίνει στην ταβέρνα και ο σερβιτόρος να είναι με το τζιν, να είναι με οτιδήποτε που κάμισο, ξέρω εγώ, φοράει κτλ. Και να μην γνωρίζει ο πελάτης αν είναι σερβιτόρος. Έτσι, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, θα πρέπει ο σερβιτόρος να φορά την μπλούζα του σερβιτόρου και να είναι πραγματικά επαγγελματίας. Και όχι ότι ο κάθε τυχάρπαστος που θα βρει ο ιδιοκτήτης, που τον καθένα που θα βρει να τον βάλει στο σερβίρισμα. Έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος, θα πρέπει να υπάρχει συμπεριφορά καλή, να είναι ευγενικός, ακόμα κι αν ο πελάτης είναι δίστροπος. Θα πρέπει ο σερβιτόρος, εκεί είναι η επαγγελματικότητα του, πρέπει να φανεί πόσο επαγγελματίας είναι ο σερβιτόρος, ώστε ακόμα και στον δίστροπο πελάτη να έχει τον τρόπο να του φερθεί ανάλογα και όχι να κοντραριστεί και να θυμώσει ο πελάτης κτλ. Λοιπόν, είναι πράγματα λεπτά τα οποία πρέπει πρώτα να τα γνωρίζει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και να επιδιώξει στη συνέχεια και το προσωπικό του να είναι ανάλογο. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνέχεια να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Έχω κάποια θεματάκια να διαβάσω. Ταυτόχρονα, όσοι ακροατές θέλουν και επιθυμούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, μπορούν να επικοινωνήσουν. Λοιπόν, σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, γίνομαι πολλές φορές δέκτης της αγωνίας του κόσμου, γιατί η ομογένεια στο εξωτερικό δεν αντιδρά ή δεν ευαισθητοποιείται προκειμένου να φανεί λίγο φως στο μαύρο τούνελ που βρίσκεται η χώρα. Διερωτώ με λοιπόν όμως, αυτή η πολιτική είχε ποτέ αξιολογεί, λοιπόν με συγχωρείτε. Διερωτώ με όμως, αυτή η πολιτεία είχε ποτέ αξιολογήσει και σοβαρή εξωτερική πολιτική, ναι, το έγραψα λάθος εδώ, με συγχωρείτε, λοιπόν, προκειμένου να αξιοποιήσει την τεράστια δύναμη της ελληνικής ομογένειας που ζει και μεγαλουργεί σε όλο τον κόσμο με τον ελλαδισμό μας, απομονωθήκαμε στο δικό μας κόσμο με πολιτικούς οι οποίοι θυμούνται τους ομογενείς μόνο στις εκλογές και για τους ψήφους, ενώ για σοβαρά εθνικά θέματα με
αλαζονία και έλλειψη σχεδίου δεν αξιοποιούν την Ελλάδα που ζει εκτός Ελλάδος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω λιγάκι εδώ τους τηλεθεατές ότι την Παρασκευή το βράδυ μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα δείτε την, μην λησμονήσετε, να δείτε την εκπομπή «Ιστορικές Συγκλασίες» με τον ιστορικό θεολόγο Ιωάννη Σιδηρά και την Ειρήνη Τσακίρη. Είναι οι τρεις ιεράρχες και το θέμα είναι, λοιπόν, έχει σχέση με την παιδεία. Την Παρασκευή, λοιπόν, μετά το Δελτίο Ειδήσεων και την Κυριακή θα δείτε το πρώτο μέρος, η ιστορία που δεν διδάσκεται. Χθες το βράδυ, λοιπόν, στη Βουλή, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα μιλήσει λέγοντας την αλήθεια και χωρίς λαϊκισμούς. Εάν θέλετε πράγματι να δείτε πού βρίσκεται η αλήθεια, θα τη βρείτε ακριβώς στα αντίθετα αυτά που λέει. Προσπάθησε, λοιπόν, εδώ σχολιάζω λίγο τον κύριο Μητσοτάκη, διότι εχθές στη Βουλή το μόνο προτάσεις δεν είδα και το μόνο που είδα ήταν μια αντιπαράθεση, μια αρνητικότητα για το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση από όλη την αντιπολίτευση. Προσπάθησε, λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης και το Πασόκ και ο Θεοδωράκης χθες στη Βουλή να πει με τον τρόπο τους πραγματικά πόσο ηλίθιοι είμαστε. Αυτό ήθελε να δείξει. Είπαν όλοι τους ότι το τρίτο μνημόνιο είναι του Τσίπρα. Μα όλοι δεν το ψηφίσατε τον Αύγουστο που μας πέρασε το 2015. Λοιπόν, και ασφαλώς το ψηφίσατε και με την προϋπόθεση να εφαρμοστεί. Εσείς όσοι τους ακούσατε, τι λέτε? Επίσης προσπάθησα μέσα από το λόγο του κυρίου Μητσοτάκη να βρω κάτι διαφορετικό από αυτό που έκαναν οι προκάτοχοί του. Αλλά δυστυχώς έβαλε ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς. Κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία χάνει τις εκλογές, για να κρατήσει τους ψηφοφόρους της αλλάζει αρχηγό, δίνοντας έτσι την εντύπωση, δίνοντας ελπίδα μάλλον, ότι ο νέος αρχηγός δεν θα είναι όπως τον προηγούμενο. Τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πράγμα την παραδέχουμε, ότι καταφέρνει να κάνει το μαύρο να το κάνει άσπρο. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης τον έχουν φουσκώσει τα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, ότι ντε και καλά θα είναι ο επόμενος σωτήρας, εγώ συμπληρώνω, των δανειστών και των τοκογλύφων. Αλλά έχω την αίσθηση ότι γρήγορα θα ξεφουσκώσει, έτσι όπως ξεφούσκωσε και το χρηματιστήριο. Επίσης ένα άλλο θέμα που ήθελα να θίξω λιγάκι έτσι. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει να φροντίζει όχι μόνο εθνικά θέματα για την ασφάλεια της χώρας, αλλά εθνικό θέμα είναι και να βρει αγορές για τα αγροτικά προϊόντα. Οι αγρότες, η πλειοψηφία τους δεν είναι σε θέση να βρει τις αγορές αυτές. Έτσι τώρα θα μου πείτε, θέλει πολλή ανάλυση αυτό, αλλά μπας περιπτώσει θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό και όχι να θάβονται, ας πούμε, τα πορτοκάλια και τα μήλα, γιατί δεν μπορούν να πουληθούν. Λοιπόν, να βγάλουμε σιγά σιγά και τον γιατρό. Στη χθεσινή, λοιπόν, συζήτηση της Βουλής ήταν απογοητευτική, καθώς ήταν και η πρώτη σύγκρουση ανάμεσα στους κυρίους Τσίπρα και Μητσοτάκη, τους οποίους όταν φαντάζομαι ακούγατε όλο το βράδυ ο ελληνικός λαός, θα μπορούσε εύκολα να συμπεράνει ότι οι αλληλοκατηγορίες για κομματικό κράτος, διορισμούς και σκανδαλογία είναι το μόνο που ενδιαφέρει την κομματική γραμμή των ανθρώπων αυτών. Καίγεται η Ελλάδα
και βγαίνει στο σφυρίο πλούτος της και οι πολιτικοί μας στοχεύουν μόνο στα κομματικά ωφέλη. Δεν μπορούν οι ίδιοι να επιτύχουν εθνική ομοψυχία και την ίδια ώρα ζητούν ενότητα από τον ελληνικό λαό. Ο γνώμονάς τους είναι όχι το εθνικό συμφέρον, αλλά τα στενά κομματικά. Είναι προκλητικό τόσο οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όταν επί 40 χρόνια διέλυσαν το ασφαλιστικό σύστημα και την οικονομική βάση του τόπου να έχουν τώρα ως δημόσιοι, να έρχονται τώρα ως δημόσιοι κριτές και να οδηγούν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, τον κύριο Τσίπρα. Χρειάζεται βέβαια εδώ και λίγο Τσίπρα. Έχουμε τον γιατρό. Ναι, ναι. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης πολύ καλά παίζει το παιχνίδι του και χθες το βράδυ έφτασε στο σημείο να προτείνει να υπάρχει δυνατότητα για αφαίρεση των επιδοτήσεων από τους συνταξιούχους αγρότες που ακόμη όμως καλλιεργούν τα 50 ή 80 στρέμματα τους και τα οποία αυτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψουν το δημοσιονομικό κενό του ασφαλιστικού φορέα του ΟΓΑ. Θα πρέπει να ξέρει ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι του πατέρα του, αλλά συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπώς ας αναζητήσει τους μεγαλοκαρχαρίες του κεφαλαίου για να καλυφθούν οι τρύπες του κρατικού κορβανά. Έχουμε τον γιατρό. Ναι, ναι. Γιατρέ, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Λοιπόν, να μην ρωτήσουμε τι κάνουμε. Την τηλεόραση πρέπει να κλείσεις, γιατρέ. Ναι, 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 την έχω χαμηλώσει. Τι ακούω τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Με καθυστέρηση. Τι γίνεται σήμερα? Ναι, ναι, την έχω κλείσει. Ναι. Ναι. Τι γίνεται καλά σήμερα? Καλά, ήθελα να μην με ρωτήσεις τι κάνει, τι γίνεται, γιατί όλοι απαντάμε καλά, ναι. Ναι. Ποιο είναι το καλό, εδώ βράζει όλη η Ελλάδα. Σήμερα η εκπομπή έτσι περιορίστηκε λιγάκι σε θέματα ανάπτυξης περιοχής. Ναι. Ο κύριος Παυλίδης μίλησε για το ΕΣΠΑ και άλλα διάφορα θέματα. Μιλήσαμε λίγο για την υγεία, για τα φάρμακα. Μιλήσαμε λίγο και για την τουριστική ανάπτυξη με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη κύριο Αμυρίδη. Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτά που συζητήσαμε ή αν έχουμε και κάτι καινούριο που το έχετε εσείς. Πάντα έχουμε κάτι καινούριο, όμως από αυτά. Παράλληλα, βέβαια, θα βγάζουμε και κάποιο τηλέφωνο από τους ακροατές. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Σας ακούμε. Ναι. Άκουσα προσεκτικά και τους. Πάντα τους δεν θα σας κάνω ερώτηση, γιατί ξέρω ότι εσείς σχολιάζετε τα. Αυτά τα οποία συζητήθηκαν κατά διάρκεια της εκπομπής. Ναι, ναι. Και για τον Περιφερειάρχη και για τον Αντιπεριφερειάρχη και οι δύο είναι σε επίπεδο πολύ ωραίο, σε υψηλό επίπεδο. Είναι απαραίτητο έτσι, τέτοιους να τους βγάζετε σε κάθε εκπομπή και ειδικές εκπομπές να κάνετε, διότι νομίζω το 1% δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην περιφέρεια και στον νομό μας και στην πόλη μας. Σωστά. Δεν έχουν αυτές τις πληροφορίες από την πηγή. Αυτή ήταν η πηγή. Μάλιστα. Έτσι, με όλα τι σχέδια έχουν, τι γίνεται, τι κάνουν και τι θα κάνουν. Που είναι πολύ σημαντικό. Και οι δύο. Και ο ένας για τον τουρισμό και ο κύριος Περιφερειάρχης. Και αυτός εκτενέστερα εδώ όλα τα σχέδια, όλα τα προγράμματα, αυτά που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και αυτά που δεν μπορούσαν τα έβαλε μπρος και αυτά να πραγματοποιηθούν. Αυτά που ήταν σε κάποια αδράνεια όπως εκφράστηκε. Ναι. Γιατί ήμασταν στη φάση αδράνεια με αδράνεια. Εντάξει, η εξέλιξη ήταν αδράνεια με αδράνεια και πέφτανε ακόμη σε πιο μεγάλη αδράνεια. Οπότε ήταν πολύ ωραία, καλά και ωφέλιμα για αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Αν δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, τον τόπο σου, δεν μπορείς να μιλάς για κάτι άλλο. Το δεύτερο, ό,τι αφορά τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, επίσης έδωσε να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει με τα φάρμακα, όλα αυτά πολύ καλά. Και εγώ συμφωνώ μαζί του απόλυτα
και πιο πολύ συμφωνώ με αυτό. Έπρεπε να συμπληρώσει ακόμη κάτι αυτά που είπε, ότι θέλουν να, τα φάρμακα να πουλούνται σε σούπερ μάρκετ, αυτά να τα πάρουν οι διεθνές τοκουγλήφοι και τα λοιπά, χίλια δυο, έτσι είναι. Με αυτό είναι το λιγότερο από όλα έγκλημα από πρώτη πλευρά. Αυτό είναι φάρμακο, λέγεται φάρμακο, που μπορεί και να σε φαρμακώσει, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν μπορεί να το πουλάνε άσχητικοι για κάποιους άλλους λόγους, για κάποιο κέρδος, το πρώτο του στοιχείο. Το φάρμακο είναι, θέλει πολύ μεγάλες γνώσεις και νομίζω οι φαρμακοποιοί που τελειώνουν μαθαίνουν όλα για το φάρμακο, όχι μόνο σαν παραγωγή, σαν ομάδες που ανήκουν και τέτοια, μαθαίνουν και κάτι άλλο. Ό,τι μόνο να το πουλάνε, το να πουλάνε είναι το πιο εύκολο. Ξέρουν ενέργειες, παρενέργειες και μπορούν πάντα και είναι το δεξί χέρι του γιατρού. Μα, όταν γράψει ακριβώς ο γιατρός τα φάρμακα. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και οι πολίτες εμπιστεύονται τους φαρμακοποιούς, γιατί πλέον γίνονται φίλοι, είναι γνωστοί, πολλές φορές συμβουλεύονται πράγματα τα οποία καμιά φορά δεν τα συζητάνε και με τον γιατρό. Είναι πολλά, ας πούμε, η σχέση είναι διαφορετική. Ενώ με το σούπερ μάρκετ δεν νομίζω ότι θα υπάρχει σε αυτή η σχέση ποτέ. Μα και εκεί δεν μπορεί να σου δώσει και κανένας τις οδηγίες, δεν είναι γνώστης. Και είναι κρίμα οι φαρμακοποιοί που σπουδάζουν 5-6 χρόνια, έτσι, να μάθουν όλα αυτά για τα φάρμακα. Και απότομα να βάλεις και τον τελευταίο, όποιος να είναι, ένας έμπορος και να μπορεί να πουλάει τα ίδια τα φάρμακα. Μου χωρίς τις γνώσεις. Και αυτά τα λεφτά αυτού που έδεσε αυτός για τις σπουδές. Όλο αυτό το μόχθο, τον κόπο. Έτσι. Και οπωσδήποτε να μάθει το φάρμακο, τη δράση του, όλα αυτά. Και, και του αφαιρήσει από το ψωμί. Και αναφερθήκαμε, γιατρέ, ότι συνολικά υπάρχουν 90 φαρμακεία στο νομό Ροδόπης. Πήρα μόνο το νομό Ροδόπης για το λόγο το ότι σε κάθε νομό υπάρχουν περίπου ο ίδιος αριθμός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να σκεφτούμε ότι το κάθε φαρμακείο, αν απασχολεί 1-2 εργαζόμενους, αμέσως υπάρχει μια πληθώρα εργαζομένων κοντά στα 300 άτομα μαζί με τους ιδιοκτήτες. Ναι. Θα μπορούσε ποτέ το σούπερ μάρκετ να προσφέρει 300 θέσεις? Όχι, εκεί και η διαφορά είναι το κράτος, σούπερ μάρκετ να αρπάξει. Το κράτος χρήματα στο ασφαλιστικά ταμεία δεν θέλει? Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ασφαλισμένοι. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο του σκέλος. Έτσι ο φαρμακοποιός. Και κάτι, και εγώ νομίζω τους γνωρίζω όλους εδώ στο νομό μας. Ναι. Εγώ να σας πω, είμαι υπερευχαριστημένος από όλους και από τη συμπεριφορά τους. Γι' αυτό κερδίζουν τον κόσμο. Έτσι. Δεν χρειάζεται να φοβηθούν ότι θα φύγουν αυτοί. Έτσι, τους εξυπηρετούν. Ό,τι δίπουλα, νύχτα, μέρα, όποτε χρειαστεί, τους εξυπηρετούν καθέναν. Όμως και είναι πάντα κοντά μας, εμάς τους γιατρούς. Μπορεί να γίνει ένα τυχαίο λάθος, μπορεί, θα το παρατηρήσει, θα το προσέξει ο φαρμακοποιός. Ναι. Αυτός από εκεί και πέρα θα πάρει και το γιατρό, θα πει: εδώ είναι γραμμένο έτσι, μήπως πρέπει έτσι, μήπως πρέπει. Με καταλάβατε. Το σούπερ μάρκετ λειτουργεί καθαρά εμπορικά. Λοιπόν, ναι, έχει το χαρτί, θα σου το δώσει από εκεί πέρα, ούτε συμβουλές θα σου δώσουν, ούτε τίποτα. Ό,τι γράφει το χαρτί. Η γιατρική, η φαρμακολογία και η φαρμακευτική δεν είναι εμπόρια, έτσι. Είναι τι, ακριβώς είναι λειτουργήμα. Σωστά. Έτσι, αυτό για να εκφράσω. Άλλο θέμα, γιατρέ, τι έχουμε? Πάρα πολλά. Πρέπει, σας άκουσα που είπατε, σχολιάσατε για τον κύριο Μητσοτάκη και... ναι, δηλαδή δεν είδα καμιά πρόταση εχθές, ρε παιδιά. Μόνο, δηλαδή, να κατηγορείς, δηλαδή, τέλος πάντων, μια πρόταση σοβαρή δεν θα υπάρξει εκεί πέρα μέσα? Κοιτάξτε, κύριε Μαλούση, αυτό το είπαμε και θα το σχολιάσουμε. Γιατί θέλουν να μας περνάνε για ηλίθιους, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Με πιο μεγάλες λεπτομέρειες να το πούμε. Ακριβώς την ουσία, για να βγάλουμε συμπεράσματα, ποιος τι είπε και ποιος τι δεν είπε, τι είπε ο Τσίπρας, τι είπε ο Μητσοτάκης. Είναι λίγο, να πω για το λαό, αυτή η εκπομπή μη συγκάναμε καταρχήν και εγκυκλοπαιδική και μορφωτική. Σαν φροντιστήρωνα, λέμε τη γνώση μας και ειδικά επάνω σε ποιες επιστήμες. Αυτό που λείπει μέσα στην κοινωνία και στα σχολεία, το σχολιάσαμε και προάλλες. Ότι μέσα στην παιδεία δεν υπάρχουν, έτσι, η πολιτική κουλτούρα, πολιτικολογία, οικονομολογία, κοινωνιολογία και από εκεί συστηματολογία. Πράγματα τα οποία κατατοπίζουν κάθε άνθρωπο μέσα σε αυτή την κοινωνία, να ξέρει, αν δεν ξέρεις την κοινωνία, σαν είσαι σε μια ζούγκλα. Είσαι ένα δάσος που δεν το ξέρεις. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Στο σχολείο, ξέρετε, σκόπιμα το κάνουν στην παιδεία και όσο πιο περιορισμό είναι, όσο πιο λίγο είναι η μόρφωση, αυτή η, να πούμε, η κοσμική, η κοινωνική μόρφωση, τόσο καλύτερα για την αστική την τάξη, για αυτούς που κυβερνάνε. Ναι. Και εδώ
και εδώ ακριβώς. Εδώ γι' αυτό εμείς κάναμε αυτή την εκπομπή, ακριβώς να δώσουμε αυτό το σκύλο, να ξέρουν τι είναι αυτή η κοινωνία. Ζουν σε αυτή την κοινωνία. Σαν άνθρωπος θα ξέρεις τον εαυτό σου. Όμως μέσα στην κοινωνία ξέρεις τους κανονισμούς, ξέρεις το σύστημα, πώς λειτουργεί, γιατί σε αδικούν. Γιατί ξεσηκώθηκαν όλοι οι αγρότες, εργάτες κτλ. Το κακό είναι, γιατρέ, ότι οι πολίτες, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που είναι και λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει στα σχολεία είναι ελάχιστες, διότι δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν, εν πάση περιπτώσει, και οι μόνες γνώσεις που έχουν είναι μέσα από την εμπειρία της ζωής τους. Ναι. Κύριε Μαλούση, όμως, εδώ δεν είναι τόσο δύσκολο αν ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα και να τα ακούσει εδώ. Γι' αυτό πήραμε, εμείς γι' αυτό κάναμε αυτή την εκπομπή. Να δώσουμε κάθε ένας να καταλαβαίνει τι κοινωνία. Δεν χρειάζονται πιο σχέδια. Δεν θα πάμε στις μεγάλες τις γνώσεις εκεί να ξεκινήσουμε από τις φιλοσοφίες, όλα αυτά που μπορούμε να φτάσουμε εδώ. Ιδεολογίες, όχι. Αυτά που είναι άμεσα εδώ που μας ενδιαφέρουν. Και αυτά είναι εύκολα να μπορούμε να τα δώσουμε σχηματικά και επιγραμματικά. Και εδώ να πω κάτι για αυτό που είπατε για το Μητσοτάκη, να περάσουμε και σε αυτό το τομέα, να τους δώσουμε. Γιατί εμένα μου παίρνουν τηλέφωνο, είπατε, είπες αυτό, σταμάζεις, είπες αυτό, σταμάζεις, δεν ολοκληρώνεις τις σκέψεις κτλ. Και δεν μας δίνεις αυτά που ζητάμε. Λέω, όχι, θα τα δώσουμε και τα δίνουμε. Προσπαθούμε μέσα και σε αυτό. Έκανα μια καλοπροαίρετη κριτική. Έτσι δεν έχω κάτι προσωπικό ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά όταν βλέπω το πώς λειτουργεί, χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα πολύ σωστά, ώστε να φανεί στους απλούς πολίτες ότι είναι ο καλύτερος και ο καταλληλότερος, έτσι αισθάνομαι, πώς το λένε, λίγο άσχημα. Γι' αυτό το λόγο και έκανα αυτή την κριτική. Θα πρέπει δηλαδή να σοβαρευτούν οι πολιτικοί μας και να βάλουν κάτω τα πράγματα, να ενδιαφερθούν για την Ελλάδα. Ναι, μα κύριε Μαλούση, είπατε εκτός κάτι... Εκτός κι αν είναι ενταγμένοι να την πουλήσουν. Ναι, τώρα θα το εξηγήσουμε. Πολύ καλά το είπατε ότι πολύ ωραία μιλάει, έτσι πολύ ξένη την γλώσσα, την όμορφα τη γλώσσα, όμως η ορολογία, ωρεολογία, ναι, έτσι, και η ομορφολογία δεν σημαίνει και ορθολογία. Σωστά. Οι πολιτικοί καθευθείαν εκμεταλλεύονται... Έχουμε κάποιον ακροατή τηλέφωνο, ο οποίος είναι τακτικός... σε κάθε Τετάρτη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Με συγχωρείτε, ευχαριστώ καλά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ναι, για την παρέμβαση. Και ιδιαίτερα που ας πούμε διακόπτω και τον εκλεκτό γιατρό μας. Σας ακούμε. Εχθές, ύστερα από 5 χρόνια, έχω επισκεφτεί πάλι το νοσοκομείο, στο οποίο επρότεινα πάλι να πάνε στα μπλόκα ένας παθολόγος και ένας καρδιολόγος. Η αλήθεια είναι, όπως καταλαβαίνουμε τόσο εγώ όσο και εσείς, αλλά και όλοι μας, ότι πάσχουν από προσωπικό και είναι δύσκολο. Επομένως, αντιπρότεινα να πάει ένα από το ΕΚΑΣ αυτοκίνητο και να μένει σε κάθε μπλόκο. Από αυτήν την άποψη θα παρακαλέσω πάρα πολύ, εάν μας ακούν το νοσοκομείο το δικό σας και άλλα νοσοκομεία, να στείλουν σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα, γιατί πρόκειται περί, ας πούμε, ανθρώπων μεγάλων, όπως είδαμε, αλλά και είναι κάτω το μηδενός πολλές ημέρες η θερμοκρασία. Πιστεύω... Από εκεί και πέρα έχω αναφέρει 5 χρόνια. Γιατί 5 χρόνια έχω, ας πούμε, να πάω? Απλούστατα, διότι σε όλα τα 4-5 χρόνια δεν άφηνανε σε καμία περίπτωση οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες να κάνουν, ας πούμε, μπλόκα. Και αν θα πήγαιναν εκεί κάτω, τα μάτια. Και ο διαλυμένος προσπάτως Δία τους είχε διώξει από εκεί πέρα κάτω. Τηλεγραφικά θα ήθελα να πω και 2 λόγια για την εχθεσινή ομιλία στη Βουλή. Προτού να πω αυτήν, θα παρακαλέσω και κάνω μεγάλη, ας πούμε, έκκληση στους αγρότες να πάνε να συνομιλήσουν εχθές με τον Πρωθυπουργό. Διότι εάν δεν πάνε, προβλέπω ήττα και δεν τη θέλω αυτή την ήττα. Μάλιστα, σωστά. Δεν... Μήπως τελικά... Να φύγουν από τα μπλόκα. Μήπως, εάν καθίσουν...
πιο πολύ να ενδιαφέρομαι και από αυτούς, λέω ίσως. Αλλά είμαι και αντιμνημονιακός, ίσως περισσότερο ενδεχομένως. Δύο λόγια με επιτρέπετε και για την εκτέστηνη, δύο λόγια μόνο. Ναι, πέστε. Είδαμε χτες το Μητσοτάκη να υποστηρίζει τις πιο σκληρές αντιμνημονιακές και ακροδεξιές απόψεις με τις προτάσεις που έχει κάνει, τις οποίες δεν θέλω, οι οποίες προσεγγίζουν το σοκ του Σικάγου στις αρχές του αιώνα μας. Γεια σας και να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Πάλι. Γεια σας και να είστε καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τώρα βέβαια, γιατρέ, θα μου πεις ασθενοφόρο να πάει στο μπλοκ, στο μπλόκο των αγροτών. Εδώ δεν έχει ασθενοφόρα. Τα νοσοκομεία δεν έχουν ασθενοφόρα να κυκλοφορήσουν καθόλου βέβαια. Εντάξει, καλή η πρόταση του κύριου, αλλά δυστυχώς... Όχι, είναι καλή, για να μην... πολύ σωστή είναι, γιατί έτσι, να, ξέρετε, σε αυτό το κρύο τώρα, με αυτές τις συνθήκες, αυτά, πρέπει να υπάρχει και γιατρός εκεί, να υπάρχει κάποιος. Γιατί καλύτερα να προλάβουμε κάτι, παρά να ασχοληθούμε μετά με θεραπείες με αυτά, αν προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το ασθενοφόρο είναι για έκτακτη ανάγκη. Όχι, έχει ασθενοφόρο, αυτό που είπε ασθενοφόρο, μπορεί και έναν γιατρό να το στέλνουν, ειδικά με απόσπαση να πάει εκεί. Είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινο και ανθρωπιστικό αυτό που προτείνει. Τώρα αυτό οπωσδήποτε μπορούν να το λύσουν τα νοσοκομεία, αυτοί που είναι οργανώσει. Για πες μας άλλο θέμα, γιατρέ. Αυτό εδώ για το, αυτό δεν ολοκληρώσαμε εδώ για τον κύριο Μητσοτάκη που είπατε. Ναι. Για μένα. Έτσι πως είναι η κατάσταση η Ελλάδα, είναι ανεπανάληπτη στην πολιτική της. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί εδώ δεν υπάρχει πολίτευση, αντιπολίτευση. Εντάξει, όλοι είναι το ίδιο. Μάλιστα. Διότι, και γι' αυτό θα εξηγήσω και για το Μητσοτάκη. Διότι εδώ και η μεν και η δεν, το είπατε κι εσείς, όλοι το ψηφίσαν το μνημόνιο. Ναι, οπότε ακριβώς. Εδώ δεν έχει σκέλος το οποίο, αυτό είναι μια ρητορική, ένα ρητορικό παιχνίδι. Ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας να απαντάει αυτά. Αυτά είναι παιχνίδι για μένα και από τις δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο δεν είναι αντιπολίτευση. Το συμπολίτευση είναι και οι δύο. Διότι έχουν πιο το σκέλος αυτό, το τρομερό του σκέλος που λέει μνημόνιο. Και οι δύο λειτουργούν πάνω από αυτό. Και να θέλουν να κάνουν. Και εγώ πιστεύω θέλουν να προσφέρουν κάτι. Δεν μπορεί να είναι και ο ένας και ο άλλος. Θέλουν να προσφέρουν. Όμως πώς να προσφέρουν τη στιγμή που η δέσμευση είναι το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι η καταστροφή. Και όταν εσύ υπηρετείς το μνημόνιο, σημαίνει τι, δέχεσαι την καταστροφή. Πώς μπορεί να πεις ότι εγώ είμαι αντίπαλος στον άλλο. Και οι δύο είναι δεσμευμένοι με το ίδιο. Για το μένα θέμα είναι το ίδιο. Οπότε δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ούτε Πασόκ, ούτε όλοι οι υπόλοιποι. Πρέπει πράγματι να παρουσιαστεί μια αντιπολίτευση. Να παρουσιαστεί μια αντιπολίτευση, η οποία να είναι σωστή. Προς το παρόν για μένα, αντιπολίτευση είναι εκτός Βουλής. Και αυτοί που είναι στη Βουλή, τα δύο τα κόμματα, χθες άκουσα και τον κύριο Μιχαλολάκο, έτσι μ' άρεσε, άκουσα και τον κύριο Κουσούμπα. Μ' άρεσε όμως, δεν αρκεί αυτό. Κύριος Λεβέντης, σας άρεσε, γιατρέ? Ορίστε. Ο Λεβέντης, σας άρεσε? Το μόνο που μπορώ να τον κάνω κριτική, η άλλη πολιτική ήταν, πώς θα το πω, ήταν αυτό που είναι από το κόμμα που προέρχονται, ακριβώς αυτό υποστηρίζω. Και με το καλά κάνουν, δικό είναι το κόμμα. Να πάρουμε ένα τηλεφώνημα λίγο. Όμως για τον κύριο Λεβέντη, ναι, αυτό ήταν γελία κατάσταση τώρα. Γελία. Και η ρητορική ήταν με μια ειρωνία έτσι να κάνει για τον ένα για τον άλλο. Αυτά είναι, δεν στήκουν για μια βουλή. Η βουλή πρέπει να έχει τη σοβαρότητα, λοιπόν, πρέπει να έχει τις γνώσεις. Όχι να παίζουμε με τις λέξεις. Να πάμε, γιατρέ, σε ένα τηλεφώνημα. Ναι, πάμε. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τις ασφαλιστικές εισφορές του βουλευτή, ποιος τις πληρώνει? Αυτός από την βουλευτική του αποζημίωση που είναι γύρω στα 7,5 χιλιάρικα από ό,τι ακούσαμε και σήμερα, ή την πληρώνει η πολιτεία, το κράτος? Ευχαριστώ, καλή νύχτα. Να είστε καλά, καλή νύχτα. πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω ο βουλευτής να πληρώνει τίποτα. Όχι μόνο που δεν πληρώνει, και τον πληρώνουν από πάνω και για αυτά όλα τα εξτρά που παίρνει. Παίρνει και άλλες 5-6 χιλιάδες για το γιατρείο του, για το γραφείο του που έχει, για το αμάξι του, για τη βενζίνη του, όταν θα πάει στην επαρχία, όλα πληρώνονται. Αλίμονο. Πολύ σωστή όμως η απάντηση είναι άμεση. Οπότε αυτό είναι που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και οπότε εμείς δεν μπορούμε να. Εγώ θα ήθελα πράγματι να υπάρχει μια αντιπολίτευση, γιατί όταν υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχει αντίλογος. Όταν υπάρχει ο αντίλογος,
Αυτό τι φέρνει? Αυτό μας φέρνει μια εξέλιξη και φέρνει την πρόοδο. Εδώ όμως δεν υπάρχει. Να ακούσουμε ακόμη ένα τηλεφώνημα, γιατρέ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Από πού τηλεφωνείτε? Χρυσούπολη Καβάλας. Ωραία. Για πέστε μας. Με αφορμή τον εμπαιγμό που δέχεται ο Έλληνας, ναι, από τους εντεταλμένους μνημονιακούς πολιτικούς της χώρας, θα πρέπει να δούμε τι βρίσκεται πίσω από αυτούς που τους κατευθύνει. Σωστόν. Μήπως είναι οι πρεσβείες, που είναι το μάτι του μεγάλου αδερφού, που μεθοδικά χειρίζεται την σταθεροποίηση ή την αποσταθεροποίηση της χώρας? Μάλιστα. Και ας δούμε ποιες πρεσβείες είναι αυτές, ποιες πρεσβείες μπορεί να είναι. Γιατί πρέπει να πούμε κάποια στιγμή τα πράγματα με το όνομά τους? Η Αμερική, η Αγγλία, το Ισραήλ, η Τουρκία, η Γερμανία, οι οποίοι έχουν καταστεί παγκόσμιοι τρομοκράτες διαμέσου της σιωνιστικής, του σιωνιστικού λόμπι. Μάλιστα. Οι οποίοι έχουν καταγραφεί στην ιστορία ως σκοτεινοί μειοδότες, διαστροφικοί εγκληματίες και φωνιάδες των λαών, εφαρμόζοντας πάντα ένα ταλμουδιστικό ευρωπαϊκό σύνταγμα με τη στήριξη των μεγάλων των σύλλογων και ευρεολάγνων πολιτικών, που έγιναν εκτελεστικά όργανα της νέας τάξης. Και για τη χώρα μας αυτό που προωθούν είναι η βιολογική εξόντωση. Ναι. Μέσω από την αλλίωση του πληθυσμού, την οποία προωθούν καθημερινά. Ναι. Και άμα κλείσουν και τα σύνορα τώρα, από ό,τι ακούγεται, όλοι αυτοί οι πρόσφυγες θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Εγώ βλέπω ότι γίνεται ακριβώς μία εφαρμογή του δόγματος Kissinger της δεκαετίας του 80. Μάλιστα. Η σταδιακά αυτή η αλλίωση θα φέρει όχι μόνο φιλετική αλλίωση, πολιτισμική, πνευματική, θρησκευτική. Σωστά. Και όλα τα παρακάτω. Μιλάμε για καταστροφή. Για απόλυτη καταστροφή της χώρας. Καιρός είναι λοιπόν οι συνέλληνες να ξυπνήσουμε όλοι μαζί και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούν να κάνουν οι Έλληνες όμως? Να είστε βέβαιοι ότι όταν ένα κράτος φτάσει στο σημείο που έφτασε η χώρα, έχει καταστραφεί οικονομικά, έχει καταστραφεί παντελώς την ουσία, δεν έχει μείνει τίποτε. Ούτε το σύστημα υγείας λειτουργεί, ούτε μπορούμε να πούμε ότι και όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν σωστά του δημοσίου, η δημόσια διοίκηση δηλαδή, ούτε και η πολιτική μας. Μία χώρα που έφτασε σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σκαλοπάτι, βγαίνει μέσα από την κρίση, μέσα από επώδυνες αλλαγές και ανατροπές, οι οποίες καταστρέφουν τη δημοκρατία. Θα μου πείτε τώρα ποια δημοκρατία? Αυτό που ζούμε δεν είναι δημοκρατία. Ναι, ασφαλώς. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνει ανατροπή. Και ανατροπή σίγουρα δεν γίνεται με πολιτικά μέσα. Τρόπο. Δεν γίνεται με όμορφο τρόπο, γίνεται με επώδυνο τρόπο. Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι αυτό που λέτε για να γίνει θα πρέπει να φτάσει οι Έλληνες πολίτες να φτάσουν στα άκρα τελείως. Αλλά πάση τόσο δεν ξέρω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πιστεύω ότι οι επόμενες κινήσεις, όπως φαίνεται, που πολύ σύντομα θα έχουμε εκλογές, βλέπω πρωθυπουργό της χώρας τον Μητσοτάκη. Ποιος είναι όμως ο Μητσοτάκης? Δεν είναι ο γιος του πολιτικού που το 1992, ναι, μείωσε τον αγροτικό πληθυσμό από το 27%, υπέγραψε για να μειωθεί ο πληθυσμός, ναι, από το 27% στο 7%. Έτσι. Τι μπορώ να περιμένω δηλαδή από έναν πρωθυπουργό που ο πατέρας του ήταν αυτός που ήταν και έκανε αυτό που έκανε? Κάτι καλύτερο, σαφώς και όχι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει και εναλλακτική λύση. Άρα, εσείς τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι η σημερινή κυβέρνηση, εγώ λέω για τη σημερινή κυβέρνηση, ότι κάνει προσπάθειες, αλλά οι πιέσεις που δέχεται δεν μπορεί να υλοποιήσει? Όχι, δεν θα το τοποθετούσαμε έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις προσπάθειες πραγματικές όταν είσαι υπόδουλος και ενηχειριασμένος πριν από αρκετά χρόνια. Πιστεύετε ότι αυτό συνέβη πριν από αρκετά χρόνια? Πιστεύω ότι οι βάσεις της πολιτικής εξαθλίωσης πήγε τα τελευταία 30 χρόνια. Ή πήγε να γίνει μια προσπάθεια αλλαγής, αλλά τελικά δεν το κατάφερε λόγω του ότι μεγάλες δυνάμεις είναι αρκετά ισχυρές. Το σχέδιο των μεγάλων δυνάμεων είναι γνωστό στους πολιτικούς μας και πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Δεν θα πιστέψω σε καμία περίπτωση ότι οι πολιτικοί μας προσπαθούν για το καλό του κράτους, αλλά βρίσκουν τείχος τεράστιο. Γνωρίζουν πολύ καλά πώς μπορούν να κινηθούν, αλλά δυστυχώς είναι ενεχειριασμένοι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ, καληνύχτα. Καληνύχτα. Ναι, ναι. Γιατρέ. Είναι πολύ ωραία, ακριβώς το θέμα που μιλάμε και συζητάμε. Ακριβώς αυτό. Έτσι, έκανε μια γρήγορη ανασκόπηση ό,τι αφορά τη γεωπολιτική, γεωοικονομία, ποιος στέκεται πίσω από αυτή την παγκοσμιοποίηση, τα εξήγησε πόσο, να μην τα λέμε κι εμείς. Ναι. Και ό,τι έφτασε εδώ στο σκέλος και εδώ εξηγεί, δεν είναι μόνο δηλητηριασμένη αυτό η πολιτική, απλώς είναι, να μην πω, την έθνοψυχολογία, την ψυχολογία, πολιτικοψυχολογία των πολιτικών. Είναι πρώτα-πρώτα, προτού να βγουν, ζητάνε την υποστήριξη. Μόλις βγουν, κοιτάνε μόνο τα δικά τους τα συμφέροντα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό για όλους. Το δεύτερο που εξήγησα εγώ, πάλι και να θέλουν να κάνουν, δεν μπορούν. Δεν μπορούν γιατί είναι δεσμευμένοι με αυτό το, ξέρετε, πίσω από αυτό το μνημόνιο. Αν αυτό το χρέος που έχουμε, δεν γίνεται η διαγραφή, μονομερή διαγραφή. Δεν μπορεί να προκοπεί αυτό το κράτος, δεν θα βγει ποτέ. Δεν, όποιος και να βγει. Το τρίτο που λέει θα βγει ο Μητσοτάκης, δεν πιστεύω να βγει ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ, έτσι πως είναι τα πράγματα, έτσι ο λαός πως έχει αγανακτήσει, τους δοκίμασε όλους. Τους δοκίμασε όλους. Έτσι. Αυτό μπορεί μόνο κάποιος θα βγει και θα πει αυτό το που το είπαμε εμείς στην τριάδα, να μην πω τρόικα γιατί πολύ άσχημα μας ακούγεται, η τριάδα που είναι Ευρώπη, Ευρώ, Μνημόνιο, μόνο εάν βγούμε από αυτό, τότε μπορεί όποιος το προτείνει και όποιος το αναλάβει αυτό, μόνο αυτός μπορεί να φέρει, να πάρει την εξουσία και πράγματι να φέρει κάτι το καλό. Εκτός αυτά που πρέπει να γίνουν αυτού, πρέπει και οπωσδήποτε μέσα πρακτικά να γυρίσουμε για να μπορούμε να προλάβουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ξέρετε ότι εμείς κάθε χρόνο πρέπει να δίνουμε από 24, 25 έως 34 δισεκατομμύρια τώρα για τους τόκους, τόκους χρεολύσια κτλ. Πρέπει να δίνουμε. Εμείς τη στιγμή που δεν έχουμε παραγωγή, έτσι, είμαστε κάτω από τη φτώχεια. Μπορούμε, όχι που έλεγε ο κύριος Γαλανάκης κάπου 50 χρόνια. 550 ή 5.500 χρόνια πάλι δεν μπορούμε να τα ξεκρώσουμε. Γιατί αυτά ανεβαίνουν. Εμείς μπορούμε μέσα στον χρόνο, έτσι πως είναι η οικονομία τώρα, δεν μπορούμε ούτε αυτά να ξεχρεώνουμε. Τα 35 δισεκατομμύρια. Έτσι. Αν αυτά όμως εμείς απαλλαχτούμε από το μνημόνιο, απαλλαχτούμε και ακριβώς από αυτό το χρέος, να μην χρωστούμε, με την έννοια διαγραφή, το διαγράψουμε, αυτά μπορούν να μπουν μέσα στην οικονομία. Να κάνουμε, λέτε να κάνουμε, λέτε να κάνουμε όπως ο Υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής, αν δεν κάνω λάθος, που είπε όσοι σας χρωστάμε να έρθετε να, πάρετε, να κάνετε αίτηση για να πάρετε το 25%. Όποιος δεν κάνει αίτηση δεν του χρωστάμε τίποτα. Εν μέρη, καλά, με ποιον τρόπο θα το κάνουμε, υπάρχουν πολλοί τρόποι, όμως και αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος. Και έτρεξαν οι άλλοι, σου λένε να μην χάσουμε και το 25% και κάνανε αιτήσεις για να πάρουν 25%. Τέλος πάντων. Ναι, και το δεύτερο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, να γίνει μια ανακεφαλαίωση τώρα που μιλάμε για το... Εδώ έχουμε το πρόβλημα με το ασφαλιστικό, όλα αυτά. Γιατί δεν γίνεται και όπως έγινε μια ανακεφαλαίωση στις τράπεζες, από εκεί περίσσευσαν 7 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν κάνουμε αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, δεν κάνουμε μια ανακεφαλαίωση μέσα σε όλα τα ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Και βγαίνουμε μέσα από αυτό το θέμα τώρα που έχει γίνει εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται και αυτό, απεργίες όλα αυτά. Γιατί δεν το κάνουνε. Και το τρίτο, έτσι που μπορεί να γίνει. Αν δεν γίνουν οι τράπεζες, δημόσιες οι τράπεζες, που το είπαμε και άλλη φορά, αν δεν τα πάρει το κράτος να κάνει δική του τράπεζα, εθνική τράπεζα, όχι εδώ την εθνική που είναι πάλι στους ξένους, αν δεν είναι, γιατί οι τράπεζες κοιτάνε μόνο να αρπάξουν, να πάρουν, όχι να δώσουν. Το κακό, γιατρέ, είναι ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα δεν λειτουργούν όπως στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μα εκείνοι δεν λειτουργούν καλύτερα, κύριε Μαλούση, εδώ διαφωνώ. Εκείνοι δεν είναι διαφορετικά. Εκείνοι μας, αυτές οι τράπεζες εδώ είναι πάλι δικές τους τράπεζες. Ναι. Αυτό ναι, που μας επέβαλαν αυτό πω, το μνημόνιο. Θέλω να πω ότι εδώ πληρώνεις για μια συναλλαγή, πληρώνεις πολύ περισσότερα χρήματα. Ενώ στη Γερμανία, άμα θα πας στην τράπεζα και κάνεις μια συναλλαγή, δεν πληρώνεις τόσα χρήματα. Αυτό είναι το λιγότερο. Τόκους παραπάνω έχει. Δηλαδή αυτή η εκμετάλλευση δεν υπάρχει κάποιος να την περιορίσει. Πώς δεν υπάρχει. Μα κοιτάξτε, κύριε Μαλούση, αυτές οι τράπεζες είναι πάλι δικές τους. Εδώ είναι το μοντέλο που αυτοί με αυτές τις τράπεζες. Βρίσκουν εδώ και το κάνουν δηλαδή. Ακριβώς αυτό θέλουν και το κάνουν. Και το δεύτερο που είναι με τις τράπεζες που παίζει το μεγάλο το παιχνίδι. Ξέρετε ότι με τα πρώτα 2-3 χρόνια, να μην πω ως και το πέρσι, αυτά που πήραν αυτοί από εμάς τα δισεκατομμύρια που τους δώσαμε εμείς μόνο για τους στόχους, με αυτούς τους στόχους, αυτοί ξεχρεώσαν η Γαλλία και η Γερμανία, ξεχρέωσε όλο το δικό σας το χρέος.
από τις τράπεζες με τα δικά μας τα λεφτά. Μάλιστα. Οπότε είναι φως φανάρι ότι το σύστημα... αυτή είναι η λύση. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ψάξουμε και κάπου αλλού. Πάλι θα το πούμε ότι δεν μπορεί οι ζημιές της τράπεζας, ας πούμε, να τις χρεώνουν στον ελληνικό λαό. Μια επιχείρηση όταν δεν πάει καλά, φροντίζει οι μέτοχοι να την ενισχύσουν ή να κλείσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το να χρηματοδοτούμε εμείς, ο ελληνικός λαός της τράπεζας των δανειστών μας, αυτό νομίζω πάει πολύ. Οι τράπεζες, το είχαμε πει κι άλλη φορά, είναι ιδιωτική επιχείρηση, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οπότε τι περιμένουμε εμείς? Πρέπει το κράτος, αν θέλει να δυναμώσει, να πάει να κάνει τη δική του τράπεζα και όποιες τράπεζες μείνουν να γίνουν υπό έλεγχο και να γίνουν δημόσιες. Διαφορετικά δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Και μετά μπορούμε να βρούμε, λέει, αυτή τη μεταβατική περίοδο. Μα η μεταβατική περίοδο, μόνο να σταματήσουμε εμείς να ξεχρεώνουμε αυτούς τους στόχους, να πληρώνουμε τα 35 δισεκατομμύρια, δεν θα πέσουμε σε αυτή τη κρίση φτώχευση ή να πάθουμε όπως έχουμε. Εδώ, γιατρέ, πριν κλείσουμε, κάποιο άλλο θέμα να θίξουμε? Γιατί έχουμε πάνω από 2 ώρες. Τι ώρα είναι τώρα? 2 ώρα είναι 12 παρατέταρτο, ξεκίνησα όμως νωρίτερα. Έχουμε 2 ώρες περίπου και ναι, 5 καλά, λεπτά. Εγώ στα 15 λεπτά, επειδή έχω και κάτι προσωπικό να μιλήσω, γιατί... εντάξει, πρώτα να πω κάτι που έχω υποσχεθεί, να του πω ένα σλόγγαν ωραίο. Ένα σλόγγαν ωραίο, ότι ό,τι αφορά τη σταθερότητα και τη λύση, είναι η αρβίλα. Εντάξει. Δηλαδή... και δεν είναι, θα το εξηγήσω, και δεν είναι η διαφθαρμένη σαπίλα, πολιτική σαπίλα. Μάλιστα. Σημαίνει, πολλά σημαίνει. Η αρβίλα, ξέρετε τι εκπροσωπεί. Για μένα πρέπει μία, το είπα και θα το πω πάλι, μία πρόταση από τις πολλές. Έχω πολλές προτάσεις. Μία πρόταση ότι πρέπει αυτοί που μπορούν να φέρουν πειθαρχία σε αυτό το χάος το πολιτικό που έχει σαπίσει και δεν έχει διέξοδο, πρέπει μία λαϊκή στρατιωτική εξουσία. Μάλιστα. Αυτό. Τώρα, εγώ, κύριε Μαλούση, σήμερα θα ήθελα να σας πω και κάτι το προσωπικό αυτό, να σας ευχαριστήσω γιατί έχουμε συνεργασία 22 χρόνια. Ξεκίνησαμε, αν θυμάστε, πρώτα με επιστημονικές εκπομπές, μετά περάσαμε σε άλλες εκπομπές, οι οποίες ήταν αθλητικές, πάντα με τη δική σας υποστήριξη. Ναι, σας είχαμε βγάλει παλιότερα, ήσασταν στο κλειστό γυμναστήριο εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό πάντα με υποστηρίξετε, γιατί από εδώ και μέσω της εκπομπής είχαμε κάνει και μεγάλη διαφήμιση, αν θυμάστε, ναι. Γιατί είχαμε εδώ η Κομωτινή 2 φορές σε παγκόσμια πήρε πρώτη θέση στις πολεμικές της τέχνες. Μάλιστα. Οπωσδήποτε εδώ 2 λέξεις να πω. Λυπήθηκα που σήμερα άκουσα πάλι από την Εκκλησία, όπως κάποτε για το γιόγα ήθελε να το αφαιρέσει, είπε ότι είναι θρησκεία και τα λοιπά, καμιά σχέση. Το πιο αρχαίο σύστημα υγείας είναι το γιόγα. Τώρα μίλησαν ότι δεν πρέπει και οι πολεμικές οι τέχνες του Ζιουζίτσου, δεν ξέρω τι, δεν πρέπει, γιατί αυτά μας στέλνουν προς το Νταοισμό, προς το Βουδισμό, προς το Ζεμβουδισμό κτλ. Μα δεν έχει καμιά σχέση οι πολεμικές τέχνες, είναι πολεμικές τέχνες. Είναι ένα άθλημα και εμείς το έχουμε από το Πανκράτιο, είναι και αυτό ελληνική πολεμική τέχνη. Πρέπει και αυτή να τη σταματήσουμε. Και αυτή μας αποσύρει. Η θρησκεία μας είναι θρησκεία, είναι σταθερή. Ορθόδοξη δεν έχει. Μην εμπλέκεται η θρησκεία να ψάξει άλλο, να ανοίξει άλλα μέτωπα. Εκείνα είναι για εκείνους. Εντάξει, εμάς δεν μας αφορά. Όμως σαν άθλημα αυτό. Και αυτό που ξεκίνησα να το εξηγήσω, κύριε Μαλούση, επειδή εγώ ήθελα αυτές τις σημαίες μου γνώσεις που έχω στα τόσα χρόνια επάνω στην πολιτικολογία, οικονομολογία, έτσι, και ό,τι αφορά την κοινωνιολογία και ένα συστηματολογία, αυτά να τα δώσουμε σε επιγραμματικά, για να ξέρει ο κόσμος τώρα ξεσηκώθηκαν, βλέπετε τι κάνουνε. Ξεσηκώθηκανε όλοι, ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα. Και οι γιατροί και οι διευθυντές, όλοι οι κλάδοι, γιατί με αυτό το, αν ψηφιστεί αυτό, θα πάει είμαστε που είμαστε στην καταστροφή, θα τελειώσουμε εδώ. Αυτά όμως δεν μπορώ σε αυτό το πιεστικό το χρονοδιάγραμμα, έτσι, το χρονοδιάγραμμα, μέσα στον χρόνο δεν μπορώ να εκφράσω όλες τις γνώσεις σε αυτή την εκπομπή. Δεν μπορώ γιατί, να δώσω, εντάξει, δεν έχω απόδοση, κύριε Μαλούση. Δεν μπορώ να αποδώσω. Για μένα χρειάζεται λίγο. Εγώ δεν θέλω να 10 ώρες, όμως θέλω για κάθε θέμα να ολοκληρώνω. Όμως εδώ βλέπετε, έτσι πως κάναμε τώρα το χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα που τα αλλάξαμε, κάθε στιγμή θα πάρει άλλος, θα πάρει ο ένας, θα πάρει ο άλλος. Περνάμε σε αυτά. Γιατρέ, το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτές τις γνώσεις που διαθέτεται είναι η τηλεόραση. Δεν ενδείκνεται, ας πούμε, για τέτοιου είδους. Απλά μπορούμε μόνο επιγραμματικά να πούμε κάποια πράγματα. Αυτό που λέτε θα μπορούσε να γίνει σε μια αίθουσα, ας πούμε, να μαζευτεί ο κόσμος και να καθίσει μια ώρα, μια μισή ώρα να σας ακούσει.
αλλά η τηλεόραση δεν είναι έτσι. Δεν ενδείκνεται για τέτοιο είδος. Μόνο επιγραμματικά μπορούμε. Αλλιώς... Όχι, έχει και άλλες εκπομπές τέτοιες. Υπάρχουν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Η πλειοψηφία των τηλεθεατών δεν θα μπορέσει να ακούσει πολλά πράγματα. Δεν είναι, θα το αλλάξει. Εγώ, το κανάλι. Κάποιοι θα ακούσουν, αλλά θα είναι λιγοστοί. Τώρα, δεν είναι λιγοστοί. Ξέρετε, εγώ και το επάνω. Επιτρέψτε μου να έχω την άποψή μου ως. Επειδή ασχολούμαι από το 1991 με την τηλεόραση, ναι. Να έχω αποκτήσει τέτοια εμπειρία που να γνωρίζω τι θέλει ο κόσμος τουλάχιστον όσο και προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε έτσι ανάλογοι σε αυτό που θέλει ο κόσμος. Ναι, ακριβώς και εμένα θα μου επιτρέψει στις 40 χρόνια να ασχολούμαι με την πολιτική και όλα που σας είπα, πολιτικολογία κτλ. Και τις διαλέξεις που έχω κάνει και σε αυτόν τον τομέα. Και όπου είχα τέτοιο, πάντα είχε μεγάλη επιτυχία και πάντα κατανοητά. Όχι, και τώρα, αυτό, να ολοκληρώσω, κύριε Μαλούση. Yeah. Και τώρα να σας πω ότι όλοι οι τηλεθεατές αυτοί, εγώ έχω επικοινωνία κάθε μήνα με 500 άτομα περνάνε από τη δουλειά μου εκεί. Να μην αναφέρω επαγγελματικά τι. Τα συζητάμε με όλους. Είναι πολύ κατανοητά και έρχονται και με ευχαριστούν γιατί έγινε λες σαν φροντιστήριο. Και αυτά που δεν προλάβαμε εμείς στη ζωή να τα μάθουμε, τα μαθαίνουμε τώρα. Όμως, αν δεν υπάρχει δυνατότητα, εγώ με την άδειά σας να αποχωρήσω γιατί δεν μπορώ να προσφέρω διαφορετικά. Τώρα να μιλάω εγώ, να διακόπτω, να κάνω. Να μην έχω έναν χρόνο τέτοιο. Ή άλλη εκπομπή, αν εξασφαλίσετε. Γιατί τώρα σε αυτή την εκπομπή μπήκαν χίλια δυο άλλα που δεν έχουν σχέση με αυτό. Ναι. Αν μου επιτρέπετε να αποχωρήσω με το καλό. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Ναι. Το οποίο εγώ πρέπει να διαμορφώσω την εκπομπή έτσι όπως πιστεύω ότι θα μπορούν να την παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές. Έτσι, την έχω διαμορφώσει έτσι και προσπαθώ να την κάνω ακόμη καλύτερη όσο γίνεται. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα, γιατρέ, αν νομίζετε να σας ευχηθώ να είστε καλά συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εγώ δεν μπορώ να πια να συμμετάσχω εδώ. Εντάξει. Έγινε, και να είστε καλά, όλα καλά. Ναι, έγινε. Γεια χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χρόνος που διαθέτουμε, δυστυχώς, το γιατρό δεν μπορούμε πάνω από 15 με 20 λεπτά. Έτσι, νομίζω αυτός είναι ο χρόνος που μπορούμε να διαθέσουμε. Η εκπομπή ήδη είναι πολύ μεγάλη. Είναι 2 ώρες και 15 λεπτά μέχρι στιγμής. Έτσι, συνήθως όλες οι εκπομπές κρατάνε 1 ώρα, 1 ώρα και 1/4, με τα βίας 1,5 ώρα. Εμείς είμαστε πάνω από 2 ώρες στον αέρα. Βλέπετε ότι και κουραστικό είναι βέβαια το να κάθεσαι επί 2-2,5 ώρες σε μια καρέκλα και ταυτόχρονα να προσπαθείς να έχεις ποικιλία σε θέματα ώστε που να έχουν ενδιαφέρον για όλους. Έτσι. Την προηγούμενη εκπομπή είχαμε άλλα θέματα. Αυτήν την εκπομπή είχαμε θέματα που αφορούν και το ΕΣΠΑ και ο κόσμος βέβαια θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη άλλων επιχειρήσεων διότι κύκλος είναι, θα φτάσει και σε αυτούς το όφελος. Επομένως, οτιδήποτε γίνεται στην περιοχή, κάποια στιγμή ωφελούνται όλοι. Συνεπώς, θα πρέπει όλοι να παρακολουθούν, να βλέπουν τι γίνεται, να ενημερώνονται όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που παρακολουθήσατε αυτήν την εκπομπή και να ευχηθούμε ένα καλό βράδυ.